γιατί με ξύπνησες πρωί. Να ακούσω λόγο επειδή, γιατί τα νεύρα μου τα σπάς. Τι θέλεις και τηλεφωνάς. Ποιος είναι αυτός ο φαφλατάς. Λόγω επειδή από τις 6 το πρωί δεν ακούγεται με τίποτα. Θλίψη όχι για μας. Θλίψη για αυτούς που είχαν τα προνόμια τουλάχιστον την προηγούμενη εβδομάδα και δεν επιστρέψανε κανονικότατα στην καθημερινότητά τους, το τραβήξανε λίγο ή τι σημαίνει κυρίως καθηγητές, δάσκαλοι, μαθητές, για αυτούς αφιερωμένο το συγκεκριμένο τραγουδάκι. Κάποτε τελειώνουν οι γιορτές, οριστικά, τελειώσανε για όλους. Και κάποιοι άλλοι τσιμπήσανε λίγο αδειούλα παραπάνω, το παρατραβήξανε τρομποτινά. Άμα βάλεις ότι είχαμε και τα φώτα, είχαμε και τον Αϊγιάννη χθες, κλείσαμε τις εορταστικές μας εκδηλώσεις και πλέον κυρίες και κύριοι, απρόσκοπτοι εισερχόμαστε στην κανονική ροή των πραγμάτων. Λόγω επειδή εμείς δεν λείψαμε ποτέ. Λίμπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωινό στην έναρξη της καινούργιας εβδομάδας. Δευτέρα σήμερα, 8 του μηνού. Κάποτε θα τελειώσουν οι γιορτές, αλλά θα έρθουν κι άλλες. Κοντά μας είναι πρώτων πυλών. Τις μετράμε. Τι έμεινε μωρέ για το Πάσχα? 2-3 μηνάκια σιγά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη και καλή εβδομάδα. Μπάμπης Ματμανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Εν αναμονή της πρωινής μου συντροφιάς. Αλλά σε αναμονή είναι η τηλεφωνική συντροφιά, η οποία θα μας κάνει ποδαρικό στην καινούργια εβδομάδα και θα την καλημερίσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Πάτμαν. Καλώς τον. Εγώ είμαι που σου έκανα και ποδαρικό την πρωτοχρονιά. Έτσι, ποδαρικό κάθε εβδομάδα για να πηγαίνουμε καλά. Εγώ σε κάνω ποδαρικό κάθε μέρα. Έτσι, έτσι. Πώς πάμε, πώς είμαστε? Πώς να πάμε, καλά. Καλά. Με ρωτούσε ο Παπαδομανολάκης μου. Ναι. Τι ώρα λέει? Καλά λέει, γιατί ξύπνησες? Λέω για να ακούσω εσένα και μετά λέω να περιμένω να ακούσω τον κύριο Μπάτμαν. Είχε χθες το βράδυ Παπαδομανολάκης Κυριακή? Έκανε χθες το βράδυ Κυριακή. Κονσέρβα ήταν. Α, κονσέρβα, κονσέρβα. Κονσέρβα ήταν, αλλά μάλιστα. Την ακούω. Δεν την είχα ακούσει και την άκουσα. Και καλά έκανες, και καλά έκανες. Κονσέρβες μερικές φορές είναι πιο ωραία. Είναι πιο μεστές οι εκπομπές, πιο όριμες. Χθες ακούγα τον εαυτό μου. Έτσι, ωραία δεν είναι, να ακούς και τον εαυτό σου. Λες του, πώς τα λέω έτσι, ρε παιδί μου. Πώς τα λέω, έτσι. Αλλά πάλι καλά που δεν θες να πάρεις να πεις για τον προηγούμενο και να είσαι εσύ. Εκεί θα είναι λίγο παράνοια το πράγμα. Ναι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, πώς ξυπνήσαμε? Καλά, καλά, καλά. Εσύ και σένα σε ακούω καλά, Καλά είμαι, εντάξει, βελτιώθηκα, καλυτέρευσα, καινούργια εβδομάδα, ναι. Καινούργιες υποχρεώσεις. Πώς πήγε στα Νεάροδα? Ωραία πήγε, ωραία πήγε. Είχαμε εκεί κόσμο, λαό, όσοι ήταν τέλος πάντων στο χωριό. Εντάξει, μια χαρά περάσαμε. Θαρώ. Εντάξει. Θάρρο, νομίζω εγώ. Εγώ καλά εγώ πέρασα. Ήθελα να έρθω, αλλά η γυναίκα είχα πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Αχ, γιατί δεν ήθελε? Όχι, δεν είναι, δεν ήθελε. Α, τι? Της έτυχε κάτι, ρε παιδί, και τρέχαμε στα νοσοκομεία τώρα, κάτι γυναικεία. Μακάρι να είναι περαστικά αυτά τα πράγματα. Περαστικά είναι, εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Αλλά έκανε μια επιβασούλα. Α, δεν πειράζει, δεν πειράζει, να περάσουν αυτά και θα έχετε την ευκαιρία να μας ανταμώσετε κάπου. Βέβαια, βέβαια. Τα εξωτικά, στα εκτός έδρας είναι τα καλύτερα. Να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Τσάω. Καλημέρα και σε όσους ακούνε. Βέβαια. Και σε όλο τον κόσμο, σε όσους ακούνε. Σε όσους αρχίζουν και μπαίνουν σιγά σιγά στην παρέα μας. Από νωρίς. Δεν ξέρω αν θα μπουν τώρα τα σχολεία. Θα αρχίσει και η κίνηση παραπάνω στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό. Αλλά ήδη και στο λεωφορείο έχει περισσότερο κόσμο. Έχει μεγάλη κινητικότητα με τα σχολεία. Νομίζω ότι αυτή η μέρα, σαν μαθητής τουλάχιστον,
εντάξει, μπορεί και σαν φοιτητής. Ή το η χειρότερη της χρονιάς. Οι επιστήμονες λένε ότι, σύμφωνα με μελέτες, η χειρότερη μέρα του χρόνου, η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου, είναι η επόμενη Δευτέρα, η τρίτη Δευτέρα του Γενάρη, λεγόμενη και Blue Monday, σαν το τραγούδι των New Order, για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους θα τους αναλύσουμε στην άλλη Δευτέρα. Αλλά εγώ θεωρώ ότι η πιο καταθλιπτική ημέρα του χρόνου, ή το αυτή ακριβώς η Δευτέρα, η ημέρα επιστροφής μετά τις πασχαλινές, λέω, τις χριστουγεννιάτικες εορτές. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Και ακόμα 15 μέρες καθόσασταν πάλι οι γιορτές Άγνης. Όχι σε μένα αυτά. Σε άλλους θα τα λες. Άντε να πούμε, όλος, να πούμε. Όλος ο Λίμπερο είχε άδεια αυτές τις ημέρες. Όλοι, εκτός από μένα. Εκτός από τον Βατμανίδη, ο οποίος είναι βράχος του Λίμπερο. Επειδή κορόιδο, δεν ζήτησα. Εντάξει, για να μην το πω αλλιώς, γι' αυτό σε είπα βράχος. Εντάξει, το λέω εγώ τώρα, γιατί μετά λέω κάτσε ρε, πήραν όλοι άδειες και εγώ έκατσα εδώ σαν το χανό. Άιντε, θα αρχίσω. Ναι ρε φίλε, εντάξει, αλλά... τα κεφάλια μέσα έτσι, τώρα όλοι. Έτσι. Η χειρότερη μέρα είναι αυτή για όσους επιστρέφουν μετά από... Γιατί ξέρεις, άμα κάτσεις 2-3 μέρες, δεν καταλαβαίνεις. Κάτσε καμιά 15, ναι. Σε κακοφαίνεται. Τότε αρχίζεις και ρετάρεις. Ναι, κανονικά. Άντε να βρεις μετά πατήματα στο γήπεδο ξανά. Ναι ρε φίλε. Έτσι. Τι λέει, πώς είμαστε? Είμαστε σε καλή κατάσταση, Βατμανίδη. Σ' ακούμε σε καλή κατάσταση. Μια χαρά είμαστε. Ανανεωθήκαμε, ας πούμε επειδή. Και καιρό έχουμε να σε ακούσουμε. Ναι, δεν ξέρω, τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα καθόλου. Δεν θυμάμαι. Τα είπαμε μια μέρα. Τα είπαμε. Ναι, λίγο εξαφανισμένο ήσουν και τέτοια. Και τι να κάνω, αφού καθόμουν. Εδώ, να, μετά λες και για τους άλλους, λες. Να, εδώ οι τεμπέληδες. Να τα λέμε κι αυτό. Όχι, τεμπέληση εγώ τώρα, δεν μιλάς καλά τον Άρχοντα. Οι τεμπέληδες του 15ημέρου. Γιατί καθώς τόσες μέρες και εμείς εδώ είμαστε κανονικά, κάναμε εκπομπές. Και τι ήθελε να κάνω, ρε φίλε. Έλα μου, δεν ξέρω, έχω κάτσει. Να μην κάτσω. Να κάτσεις. Άμα μπορείς να κάθεις. Μόνο σήμερα, μόνος. Όχι, θα έρθουν εδώ τα πουλάκια. Ποια, η βουγιούκα με το Τσούτσουρα. Έτσι ακριβώς. Είναι καθοδόν. Όσο ο Άρης προελάβει, Τσούτσουρα έρχεται στα στούντια. Δεν το έχει πάρει. Είμαι τρένο. Δεν το έχει καταλάβει, είδες. Όποτε... Και βγήκα τώρα αυτοί οι τυποτάδες από τον Απόλλων Σμύρνης να μας κάνουν και παράπονα για τη διαιτησία. Απόλλων Πόντου. Ποια Σμύρνη. Πόντου, εντάξει. Πολλών πόντου, ναι. Πουλά τρέλα, ας πούμε. Κοίταξε, τώρα η κόκκινη ήταν λίγο αυστηρή. Κάνε μας τη χάρη, ο άλλος που τον Πλατέλα τον είχε συνέχεια στην κλωτσιά και τον τράβηκε της φανέλας, πήρε καμιά κάρτα. Άλλο αυτό, εγώ σου λέω τώρα για την κόκκινη. Να μην λες, όσο για τα άλλα δύο φιλικά που γίνανε στο κρατικό και στην Κλεάζο Μικράς Ασίας. Ναι. Επειδή εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Όχι, καμία περίπτωση. Άσους να χαίρονται. Φιλικό λες το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Έτσι ήταν, ρε φίλε. Φιλικό, μάλιστα. Ήτανε. Αυτοί τώρα από χθες άρχισαν να βγαίνουν και μιλάνε για το μπάσκετ. Μα εντάξει. Όταν κάνα τον Μπουλκουμέντη με την εβδομάδα στο βόλεϊ, ναι. Του γυρίσα τον πιφτέκι. Δεν μίλησαν για βόλεϊ καθόλου. Βόλεϊ το Μάιο, τώρα είναι ακόμα νωρίς. Κάτσε να πιάσουν τις ζέστες. Βόλεϊ με τις ζέστες. Γελάει ο άλλος κάτω στον Πειραιά. Μάλιστα. Με 10 βαθμούς διαφορά το πάρει το πρωτάθλημα. Λες, έφερε και μυραλά τώρα. Χαλαρά. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα πάει. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου. Άντε, πάει. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, αν είχε την υπομονή να μας περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Και βέβαια την είχε. Καλημέρα. Από άλλο του Μπατάσο Ολυμπιακό. Γεια σου, Τάσο Ολυμπιακή, να σε μνημόνευσε εδώ. Ο φίλος μας ο Πασχάλης λέει 10 βαθμούς. Και τους χαιρετισμούς μου στον Πασχάλη, τον αδερφό. Έτσι. Αδερφός είναι, γιατί λέει ότι θα πάρεις 10 βαθμούς διαφορά το πρωτάθλημα. Κάτι ξέρει ο Πασχάλης. Κάτι ξέρει. Είναι γνώστης ποδοσφαίρου. Ναι, γνώστης μεγάλος, βέβαια. Βέβαια. Μάλιστα. Βλέπεις άνεση δηλαδή κι εσύ. Βέβαια. Ήρθε τώρα και ο Μυραλάς. Και ο Μυραλάς. Και χωρίς το Μυραλά και χωρίς προπονητή πάλι πρωτάθλημα. Και χωρίς προπονητή, ναι. Και δεν χρειάζεται. Είναι στη Λάρισα, χωρίς προπονητή, για εγώ αλλαγρία. Έτσι, με Χρήστο Κόντι. Κόντις, περισσιακός εκεί, μια... Ούτε τον ήξερα, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω. Έχει παίξει Ολυμπιακό, τι είναι, παλέμαχος, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μα δεν θυμάμαι. Ναι. Είδες, σε βοηθάει να ανασύρεις από το παρελθόν. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ομάδα, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, μα πέντε έριξε προχθές, πώς δεν μπορεί, ίσα, το αντίθετο δείχνει. Το είδα τον αγώνα. Τον είδες, ναι. Πολύ χάλια απόλαση, τα πέντε γκολ ήταν πλασματικά. Πλασματικά, μάλιστα. Είχε πέντε για την αιστεία, πέντε μέσα. Αυτό δεν έχει νόημα στο ποδόσφαιρο, να είσαι αποτελεσματικός. Αυτό θέλουν όλοι οι προπονητές.
Καλά, όμως, κοιτάξτε, ο Λεβαδιακός θα μην κατέβηκε. Η αλήθεια είναι το μάτς, δεν το είδα το Σαββάτο, είδα χθες τον Άρη, είδα τον μπάσκετ, είδα τον Ολυμπιακό το βράδυ. Το Σάββατο δεν είδα πάω, οπότε δεν έχω άποψη. Θα συμφωνήσουμε τον Πασκάλ. Το μάτς το δώσαμε. Το, ναι, ναι, στον μπασκετικό. Για ποιο λόγο όμως, γιατί εντάξει, άρα το δίνεις, αλλά δεν πρέπει να έχεις ένα λόγο. Το δώσαμε, γιατί για καλές σχέσεις. Σου λέει Γιάννης Φερόπουλος εκεί γιορτάζει, ο Άννης Παπαπέτρου. Τέτοια. Μάλιστα. Οκ, έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Φυσικά, μόνο στο λόγο. Επειδή θα ακούσουμε τα βαθύτερα αίτια των αποδόσεων των ομάδων, το γιατί και το πώς. Όχι απλά παρασκήνιο. Εδώ μιλάμε με τα μπουντρούμια των εξελίξεων. Λίμπερο 107,4. Πουθενά άλλου όλα αυτά. Ξεκινήσαμε δυνατά, μαχητικά, αθλητικά, πλούσιο αγωνιστική δραστηριότητα το διμεράκι ως επιτοπλίστων. Καθίσαμε, τα είδαμε, στείλαμε ανταποκριτές στα γήπεδα. Έχουμε άποψη για τα πάντα και να μην τα βλέπαμε, πάλι άποψη θα έχουμε. Σε αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό έχουμε μικρόφωνο για να λέμε και πράγματα που δεν έχουμε ιδέα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Συνεχώς like. Πώς είμαστε, καμιά 27 χιλιάρικα. Πάμε δυνατά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Πρωινός. Εννοείται. Έτσι, μ' αρέσει. 5 ώρα. Από τις 5, γιατί. Τι έπαθες, τι αϊπνίσεις. Τίποτα, ρε. Από μόνο σου. Εγώ είμαι από αυτούς που καθόταν όλη την εβδομάδα. Α, γι' αυτό πουλάκι μου, έτσι. Σαν τους μαθητές και εσύ, σαν τους δασκάλοι. Με την εκπαίδευση ασχολούμαι τους αλλιώς. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Οπότε σήμερα τα κεφάλια μέσα. Κεφάλια μέσα. Αχ, δεν σε χάλασε. Συμφωνείς μαζί μου ότι ήταν η χειρότερη μέρα του χρόνου η επιστροφή από τις Χριστουγεννιάτικες. Εγώ βαρέθηκα να κάθομαι, οπότε. Α, εσύ βαρέθηκες. Λέω ευτυχώς που γυρνάω. Ναι, μάλιστα, εντάξει. Εγώ δεν θα το συμμεριζόμουν αυτό. Δώσ' μου να κάτσω. Δεν βαριέμαι ποτέ. Ναι, ναι. Όχι, ρε, εντάξει, όσο να είναι βαριέσαι να κάτσω. Γιατί, ρε, πες μου ένα λόγο. Είμαι στην παραγωγική ηλικία. Α, εντάξει, καλά, μπορώ να παράγω πολλά άλλα πράγματα. Δώσ' μου. Φιλοσοφία. Φιλοσοφία. Μα βέβαια, αυτό για το οποίο φημιζόμαστε όλοι οι Έλληνες. Ναι. Πρέπει να μου δίνεις ένα πριν παραγωγικότητας, πριν ξαπλώματος, να κάθομαι εκεί. Πώς θα βγουν οι καλλιτεχνίες, έτσι, με τα στούντια. Με ροδούλη, με ροφάει. Δεν γίνεται. Τι λέει, πώς είδαμε την αγωνιστική. Παοκάρα, ρε, παοκάρα. Ωχ, αρχίσαμε τώρα, ε. Θέλαμε να φάμε και τον Παπαθεοδόρο στον μπάσκετ. Α, αρχίσαν τώρα εδώ οι κολοτούμπε. Εγώ είμαι πρώτος που κάνω κολοτούμπα. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα ο καθένας τι έλεγε σαν άποψη, αλλά βλέπω. Εγώ έλεγα να φύγει. Να φύγεις, νάτος. Το έλεγα, το έλεγα. Μπράβο, και σε τιμά ιδιαίτερα το ότι το παραδέχεσαι και το ανακοινώνεις δημοσίως. Δηλαδή ήμουν από τα άτομα που παρακαλούσαμε να χάσουμε τον Άρη για να φύγει. Μάλιστα. Νομίζω ότι περισσότεροι παρακαλούσαν να φύγει ο Παπαθεοδόρου και τώρα βλέπουμε μια διαρκής κολοτουμπίαση. Μέχρι και πρότινος, μέχρι και την Τετάρτη είχε πινέλη και πότε. Όχι, όχι, εγώ μετά το μάτσο τον Άρη. Ναι. Πότε, την προηγούμενη εβδομάδα που υπέστη. Είδα ότι η ομάδα άρχισε να ρολάρει, οπότε λέω άστο να κάτι, να κάνει, να δούμε τι θα κάνει. Αλλά δεν περίμενα ότι μπορεί να φτάσει στο επίπεδο να κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Όχι απλά να τον κερδίσει, να τον κερδίσει και άνετα. Άνετα. Με κλείδωμα, κοουτσικό κλείδωμα. Δηλαδή έδωσε ρεσιτάλ χθες ο Παπαθεοδόρου. Έχει κερδίσει και 20 πόντους στην ΑΕΚ. 20 πόντους στην ΑΕΚ, βέβαια ψηλό. Την προηγούμενη εβδομάδα που έχασε με καμιά κοσαριά από το Λαύριο ήταν πάλι. Άντε τον Μπούλο, Σούλη, ξέρω εγώ και τέτοια. Γιατί ο Σούλη δεν έκανε διαισθητές. Ο Πάντες, εντάξει. Και το Λαύριο τέλος πάντων έχει καλή ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ομάδας. Τώρα ενισχύθηκε από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον με ένα μάτς που είδαμε όλοι χθες. Πήρε δύο ξένους που μπορεί να βοηθήσουν. Ιδίως αυτός ο Γκος. Χεράσε. Έκανε πράγματα και θάματα από όπου σηκωνόταν τα βάζε. Και αυτό που λέγανε και οι σπίκεροι, η αποτελεσματικότητά του ότι σουτάρει μόνο όταν είναι σίγουρος. Ναι. Δεν σουτάρει αφιδώς, ας πούμε, σαν τον Ντίλαρντ έπαιρνε την μπάλα ας πούμε, και την κατέβαζε και την έστελνε. Και ο άλλος ο Σέντερ. Για τον Ντίλαρντ είχε διαφορήσει μέχρι και ο Μοσχοβίτης. Δηλαδή. Είχε γράψει στο Facebook κάποια πράγματα. Ότι είναι. Ότι κάνω λάθος. Κάνουν λάθος. Τότε όλοι θεωρούσαν ότι κάνουν λάθος. Όλοι θεωρήσαν, αλλά φαίνεται. Είπαμε, στην Ελλάδα τα πάντα κρίνονται και το αποτέλεσμα τους. Και τώρα όλοι έρχονται να δικαιωθούν. Βέβαια την επόμενη αγωνιστική που μπορεί ο ΠΑΟΚ να χάσει, γιατί όλα είναι πιθανά, θα έχουμε πάλι το ίδιο τροπάριο νομίζω. Από μένα προσωπικά όχι. Όχι. Το διατηρείς τη θέση σου και πλέον δίνεις άφεση αμαρτιών.
δίνω χρόνο. Χρόνο, μάλιστα. Χρόνο. Να δούμε που θα πάει. Για ποδόσφαιρο, τι έχεις να πεις, πώς θα. Το είδες το μάτς? Εγώ δεν το είδα. Όλο το είδα. Όλο. Μάλιστα. Τι έχουμε να, έχουμε να ξεχωρίσουμε, κάτι ή τίποτα? Τι από εκεί. Περίμενα να γίνουμε μεταγραφές τώρα για να πάρουμε πρωτάθλημα. Μάλιστα. Απλά τα πράγματα. Πρωτάθλημα. Να δούμε ποιος θα χάσει βαθμούς, βέβαια, έτσι πώς πάνε τα πράγματα. Πω. Ναι. Δεν σε είπα να έρθεις στη γειτονιά να τραγουδήσεις? Ναι, με είπες. Εκεί απέναντι πέσανε πυροβολισμοί. Α, έτσι. Είναι αυτό το μαγαζί που είδαμε ότι ναι, κάνουν. Ναι. Μπράβο. Είδες. Αρχίζουμε. Εντάξει, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Ναι. Μάλιστα. Προχθές πήγαμε στα Νέα Ρόδα, έγινε σεισμό στο Άγιο Όρος. Εντάξει, καλά πάμε. Καλά πάμε. Ερχόμαστε, ερχόμαστε. Πού να έρθουμε και σε αυτό το μαγαζί που είπες? Ας τα να πάρε. Το μαγαζί δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Απλά είναι από εκεί πέρα πέντε ακριβώς. Σιγά σιγά θα αρχίζουν να το επηρεάζουν αυτό. Να είσαι καλά, Κρίς μου. Άρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βεβαιότατα, πλουσιότατη η αθλητική δραστηριότητα. Τι καθόμαστε, νομίζετε, και τα βλέπουμε όλα τα μάτσα? Έτσι, έχουμε άποψη, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπή. Καλώστονα, καλώστονα. Είχαμε χτες για την άλλη την πλευρά ένα διαστερμό. Ναι. Και μία και έναν περίπατο. Και ένα περίπατο, ένα στο ποδόσφαιρο, ένα στο μπάσκετ, για να ενημερωθεί ο κόσμος για τον Ηρακλή. Τον βλέπω τον κύριο Αλεξανδρή. Έτοιμο, έτοιμο είναι. Γίνανε δεν ξέρω, πήγες μπάσκετ χθες? Όχι, γιατί λόγω εργασίας και ονόματος. Ναι. Δεν μπόρεσα. Α, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά καταρχήν. Χρόνια πολλά. Και λόγω, δηλαδή, ήταν τραβό το κλίμα εκεί, δύο-τρεις ώρες. Δηλαδή δεν τη βλέπω τη δουλειά ο Αλεξανδρής. Πρέπει να μετράει μέρες. Όχι απλά μέρες, μετράει ώρες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Εντάξει, ναι, μην το βάζουμε λίγο πιο ήπια. Πιο ήπια, ναι. Γιατί γίνανε διάφορα μετά το τέλος του. Ναι, έγινε. Και άμα δες και την ανάρτηση του Γκαγκαλούδη που έκανε στο Facebook. Το είδα και αυτό, το είδα, το ξέσπασμα, λέει, του Γκαγκαλούδη. Ναι, γι' αυτό είναι, έγιναν διάφορα, εντάξει. Ας κρατηθούν, να κρατήσουν τη δεύτερη θέση. Γιατί τόσο όμως, γκρίνια, γιατί τόσο? Το Περιστέρι φέτος έχει το τρίτο κρίσιμο μάτς που το έχει χάσει η ομάδα. Φέτος όλα τα κρίσιμα δηλαδή. Έχασε τη Λευκάδα. Ναι. Έχασε την Τέξη, έχασε τη Λευκάδα. Όχι, με τη Λευκάδα εντός. Έχασε την Πάτρα, έχασε με τον Περιστέρι. Τρία κρίσιμα μάτς δεν πήρε κανένα. Μάλιστα. Πέρσι η ίδια ακριβώς ομάδα με πλεονέκτημα έχασε την Άνοδο από το Πάρο. Mm-hmm. Σωστό και αυτό. Θα γινόταν. Σωστό και αυτό. Οπότε θεωρείς ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών χρωστούμενα από πέρυσι, δηλαδή. Από την γιατί ήταν δηλαδή και από πέρσι όλοι λέγανε και ο Μάζος ανέβασε τον Πανιόν, όλοι έτσι δεν μας θεώρησαν σίγουρους. Ναι. Έγινε το περσινό, φέτος για να μην μάλλον για να μην συνεχίσει και φτάσουμε μέχρι το πάλι τα ίδια, μάλλον να γίνουν δραστικές αλλαγές. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται. Βέβαια το Περιστέρι φέτος δείχνει στην Α2 ότι είναι άπιαστο. Είναι μόνο. Εντάξει. Πρώτο, αίτητο. Θα κρατήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό να το ζητούμε. Θα κρατήσουν τη δεύτερη θέση και ο Θεός βοηθός μετά στα πλοίο. Ναι, γιατί άμα αρχίσει τώρα και τα κάνεις όλα εκεί γιάχμα, μπορεί να χάσεις και αυτά που έχεις. Ναι, για να βρω. Να έχεις το πλεονέκτημα τα πλοίο. Δεν μπορεί να την πατάς συνέχεια όπως πέρσι με το Πάρο. Έτσι. Εντάξει, δεν σου λέω καθόλου για τον ποδόσφαιρο, γιατί ήταν υγιεινός περίπατος. Αν και λίγοι το περιμέναμε, αν και δεν το περιμέναμε. Ναι, ήταν γιατί. Τόσο εύκολο. Γιατί. Ήταν λίγο οι συνθήκες, λίγο το γήπεδο. Mm-hmm. Αυτή είναι η σκυζατράκη ομάδα. Αλλά δεν έχει δείξει ομάδα ότι παίρνει τόσο εύκολα μάτσα. Όμως μετά από καιρό επέστρεψε σε μια πολύ άνετη επικράτηση. Ένα εύκολο παιχνιδάκι, ένα μπράβο. Ένα εύκολο απόγευμα με αρκετό απλώς κόσμο. Και μετά και ρίχνει μετά το βλέφαρο, τι κάνει και το παλαιοχώρι. Μαζί με το τέλος. Έτσι θα πάει, χέρι-χέρι. Τώρα και να δούμε πώς θα πάει. Επόμενη αγωνιστική που παίζουμε. Μέσα. Μέσα με. Μέσα με τα Τρίκαλα Ιμαθίας. Τρίκαλα Ιμαθίας δεν είναι καμιά Τετάρτη, είναι Κυριακή. Δεν έχουμε καμιά εμβόλυμη. Όχι. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα, παπί. Φιλιά, τσάω. Ανταπόκριση, κυρίες και κύριοι, και για Ηρακλή. Έχουμε παντού ματιά. Σε όλα τα γήπεδα. Παντού στείλαμε κόσμο. Και στις Τούμπες και στα Χαριλά και στα Παλατάκια και στους Εύωσμους και στα Ιβανόφια. Παντού, οπουδήποτε. Απ' άκρη σ' άκρη, τουλάχιστον εδώ, εντός των τυχών της Θεσσαλονίκης. Το λόγο επειδή έχει μάτια και βλέπει. Όχι όσα θέλει να δει, όσα πρέπει να δει. Όσα πρέπει να ακουστούν, να σας τα μεταφέρει. Καμιά άλλη εκπομπή δεν το κάνει αυτό. Πλάκα στην πλάκα. Είμαστε τόσο άρρωστοι εν τέλει που κάθομαστε και βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Εκεί μας καταντήσανε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καταιγιστικό ξεκίνημα πάντα. 6:30 Δευτέρα θέλουμε να βγούμε να δώσουμε ένα ορεκτικό στον κόσμο για το τι θα επακολουθήσει. Ούτως ή άλλως εστιάζουμε τρόπον την
στην αθλητική δραστηριότητα. Αυτή απασχολεί. Όχι, όσο πάνε καλά οι ομάδες, υπάρχει μεγαλύτερο όρεξη. Μην ξεχνάτε πως αν θυμάστε κανένας, αν θυμάτε πως ξεκινήσαμε εδώ τις εκπομπές, ασχολιόμασταν περί ανέμων και υδάτων, καθότι οι ομάδες ήταν από το κακό στο χειρότερο. Αλλά σιγά σιγά οι επιτυχίες, βλέπετε ότι μας στρέφουν και τη δικιά μας προσοχή και την αλλαγή της ατζέντα της ενημερωτικής. Εδώ στο λόγο επειδής. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδής στα ίντερνετια. Και εκεί μας βρίσκεται Δευτέρα σήμερα, 8 του μηνού, Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και Μαρτύρων, Βασίλισσας Κελσίου. Α, ποια είναι αυτή, παιδί? Βασίλισσα Κελσίου, από Κυπηρό η βαθμίδα. Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομινίκης, Αγίας Παρθένας. Εορτάζουν εν ολίγης, γιατί μπερδευτήκαμε. Ο Αγάθων, η Βασίλισσα. Απλά και μόνο να σε λένε Βασίλισσα, ωραία. Γιατί μου πεις την άλλη πώς τη λένε Δούκισσα. Σωστό και αυτό. Ο Κέλσιος, η Κέλσια, η Κέλσα, η Κέλση, η Δομινίκη, η Δομνίκα, η Δομνίκη, ο Δομήνικος, η Παρθένα, η Έλσα, η Έλση και η Νένα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, ο Γιώργος από Τούμπα πάλι. Έλα Γιώργο από Τούμπα. Ξέρεις με ποιον παίζει σε αυτή την εθνική, σε αυτή την φορά ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ σε αυτή την αγωνιστική, δηλαδή στην επόμενη, με ποιον παίζει? Είναι η δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου γύρου και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Κέρκυρα. Εδώ μέσα? Εδώ έξω, εκεί έξω μάλλον, στις 14 εκεί του μηνού, την επόμενη Κυριακή στις 3 η ώρα. Κέρκυρα ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός αν ενδιαφέρεσε παίζει με την Λαμία. Δεν σ' άκουσα. Ο Ολυμπιακός λέω να πάει να μπανιαριστεί. Θα πάει να μπανιαριστεί. Μάλιστα. Να σε καλά, Τζόρτζ. Φιλιά. Τσάω, τσάω. Για. Και η επόμενη αγωνιστική. Δεν είπαμε καν αυτή την αγωνιστική. Ήρθαν εδώ οι Λουφαδόροι. Αυτό δεν είναι ακαδημαϊκό τέταρτο. Αυτό είναι. Εντάξει, παιδιά, τελείωσε. Μην να κάνουμε αποφώνηση να φύγουμε. Ας φύγουμε. Σαν τα σχολιά κι εσείς. Όπα, κάτσε. Να σου πω κάτι. Πέσει μου εδώ, θα μιλάς καλά. Πάω σε τόσα γήπεδα, είμαι κουρασμένη. Δεν αντέχω άλλο. Εντάξει ρε παιδί μου. Πήγαμε 2 η ώρα από το σπίτι. Ναι. Και γυρίσαμε στις 9 το βράδυ. 2 η ώρα μάλιστα. Σε 2 γήπεδα πήγατε? Σε 2 γήπεδα πήγαμε, ενδιάμεσα πήγαμε να φάμε. Εντάξει, με τα περάκια πλέον. Εντάξει παιδιά, εντάξει. Τι γίνεται? Εντάξει, άντε με. Με στέλνει σε 2 γήπεδα και θες να είμαι και στην Μπέπισες, φτάνει, εντάξει, είπαμε πω. Το all about Σαλόνικα, έτσι. All about 33. All about 24. Θα λέγεται η εκπομπή. Έτσι, εννοείται, τα κάνουμε όλα μαζί. Ναι, all about 24. Θα σου το πω καλύτερα. Η ώρα για all about 24. Έτσι. Τα λέμε όλα, να κάνουμε εδώ εκπομπές. Κοινή συνισταμένη. Κυρίες και κύριοι, Αποστόλη Τσούτσουρα, Κατερίνα Βουγιούκα. Άρτη αφιχθέντες από τα γήπεδα. Εντάξει, το μάτς τελείωσε 9 η ώρα. Τώρα... Δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς η δικαιολογία αυτή ευσταθεί, αλλά τέλος πάντων θα τη δεχτώ εγώ γιατί. Έχω και ένα γατί σπίτι. Έχεις και ένα γατί, εντάξει, να είδατε μαγειρέψω. Και τόσο συγκλονιστικά θεάματα κιόλας παρακολουθήσατε. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε καλά. Καλά περάσαμε. Το πρώτο ημίχρονο πάρει. Ναι. Το μπάσκετ, γιατί ναι. Είναι μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν είχε καμία. Μπάσκετ δεν είχε. Το μπάσκετ ήταν ωραία η ατμόσφαιρα. Ήταν σαν να βλέπεις ένα παιχνίδι αλφα. Είχε και ατρόμητους. Είχε ατρόμητους. Είχε περίπου 100 άτομα στην Αθήνα. Φενταγή. Βέβαια μπλε να υποστηρίζουν κίτρινους, αλλά εντάξει. Okay. Ναι. Χωρίς συνοδεία αστυνομίας. Ναι. Τίποτα. Υγεία. Είχε 100 οπαδούς του ατρόμητου. 100, είχε... εντάξει, μια 50 είχε τώρα. Πριν είπα τα 100, τώρα τα μειώνετε. 80, άντε. Καλά, κλείνουμε το βάλουμε στη μέση. Βρείτε το κάπου, ρε παιδιά. Είχε 2 μέτρα απόσταση και δίπλα είχε οπαδούς του Ηρακλή. Μάλιστα. Ούτε δημιουργίες, ούτε. Μ' αρέσει που όποτε γίνονται αυτά λέμε, α, δέστε το ποδόσφαιρο, υπάρχει πολιτισμό. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό το είναι. Το μπάσκετ είναι πολιτισμό. Δεν είναι το μπάσκετ. Αυτή του ποδοσφαίρου δεν είναι πολιτισμό. Δεν είναι το μπάσκετ, εντάξει. Προφανώ, α πούμε, δεν υπάρχει κάποια αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ηρακλή και Περιστέρη, οπότε εντάξει, λογικό το θεωρώ. Να μπορούν οι φιλάθλοι να παρακολουθήσουν μαζί τους αγώνες. Και καλαμαριώτες ήρθανε. Εκεί όμως είχαν συνοδεία, δεν είχαν? Όχι, ήταν απλά αποκλεισμένοι εκεί. Η συνοδεία ήταν για τον Γκάλας, να ξέρει, για τον Γκαλαϊτζή. Περισσότερο συνοδεία. Ναι, είχε πάνω από τον πάγκο του Απόλλωνα, είχε ας πούμε μία δημιουργία. Στους οπαδούς δεν είχε.
Εντάξει, τώρα ποιος θα, τι θα γίνει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι και άλλα. Ήρθε και ο Κέβιν Μιραλάς. Τα είπαμε όλα. Ναι, άκουγα. Ξαφνικά τι σε ενδιαφέρει για τον Κέβιν Μιραλάς. Ξέρεις όμως γιατί είχε φύγει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω να. Τώρα μην αυτά. Γιατί είχε φύγει. Γιατί πει. Αυτό που είχε διαρρεύσει. Γνωστοποιηθεί. Όχι, μην τα λες όχι τώρα αυτά. Επίσημα. Ναι, μην τα λες αυτά. Κάτι διάβασα είναι και εγώ πρωί-πρωί. Ότι υπήρξε μία παράλληλη σχέση του Κέβιν Μιραλάς. Μην τα λες αυτά τώρα εδώ. Δεν ξέρουμε αν ισχύει. Και δεν μπορούμε να τα λέμε αυτά και δεν τα υιοθετούμε, α πούμε. Και ότι η σύζυγος του ζήτησε να φύγουν από την Ελλάδα. Δεν υφίσταται κάτι τέτοια πράγματα, δεν υιοθετούμε. Κύριε, επέστρεψε Κέβιν Μιραλάς, θέση τον υποδεχθήκανε μάλιστα και ναι. Φίλοι του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Πάνω από 500. Βεβαίως. Στο Ελβέλ, με τα γραφεία αεροδρομίου. Εκ ακόμα βέβαια. Γίνονται αυτά. Έγινανε, είχαμε καιρό να τα δούμε. Ξανά Πασόκ, τι. Έτσι, να ξαναφέρουν τους ίδιους παίκτες ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να βιώσουν τις θέρμα Μωρόζο κι εμείς. Το Βιερίνια δεν τον υποδέχτηκε κανείς εδώ όταν ήρθε. Ο Βιερίνια ήταν εδώ για διακοπές. Σωστό κι αυτό. Δηλαδή την πάτησε έτσι. Στη στάση να πήγαινε, ας πούμε, στο. Πώς το λένε, στο Ψιλικατσίδικο και στο Βαρνάβα στη στάση, ξέρω εγώ. Ναι, στη θέρμη μένει ο άνθρωπος. Νομίζω και το Βιερίνια και την πρώτη φορά δεν τον είχαν υποδεχτεί. Εντάξει, την πρώτη φορά που είχε έρθει ο Βιερίνια ήταν άσχημο. Ήταν μόνο καλό στο μάνατζερ. Όποιος έπαιζε μάνατζερ τον ήξερε. Ήξερε, έτσι. Βιερίνια, Φρέντι Αντού, Ντάνιελ Μπράδεν, δηλαδή είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι. Δύο-τρεις τους είδαμε και στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή Αντού και Βιερίνια ήταν οι στάνταρ μεταγραφές. Μόνο που ο Βιερίνια έπαιξε μπάλα, ο Αντού, ναι, δεν, ο έπαιξε Αντού δεν έπαιξε. Σε καμία, έχει, σε καμία περίπτωση. Τι ωραίες αντρικές συζητήσεις. Δεν έχω παίξει μάνατζερ, δεν ξέρω. Τελευταίο μάνατζερ που έχω παίξει ήταν το CM 2003-2004. Α, τόσο πρόσφατα. Ναι, το Βιερίνια τον είχε 16 χρονών. Α, και ήταν παιχταράς από την πόρτα. Παιχταράς. Παιχταράς. Και απέδειξε νομίζω ότι πήρε και πανευρωπαϊκό. Δικαίωσε αυτούς που τον πέρανε τότε σε εκείνα τα μάνατζερ. Βέβαια, ο Βιερίνια όταν είχε έρθει στον ΠΑΟΚ, όλοι λέγανε τι είναι αυτό, να πούμε χοντροκόλλης και. Ούτε καν. Και λίγο μάνατζερ να έχει παίξει. Σίγουρα παίζαν στον ΠΑΟΚ. Στο μάνατζερ δεν έδειχνε και τη σηματοδομή του, να φανταστείτε. Έδειχνε, είχε άλλα στατιστικά. Α, είχε άλλα στατιστικά. Και ήταν αληθινά. Αν εξαιρέσει τον Μπράδεν. Έδειχνε τον ποπό. Όχι. Διάμετρο, διάσταση, άμα κάνει twerk. Σταμάτα πια. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι, να ανασκουμποθούμε. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, οι μαχητές της κερκίδας. Και του ρεπορτάζ έτοιμοι να μας τα παραθέσουν όλα και θα τα πούμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι. Άλλη φορά να έρχεστε 6 ώρα και να μην τα λέμε στο διάλειμμα. Έχετε όρεξη για μουχαμπέτη τώρα. Κάθομαι εγώ μισή ώρα. Σιγά καλέ. Χαβαλέ με το Πασχάλι έκανε. Εντάξει, οκ. Αρχίσατε τώρα εδώ τι έγινε εκείνο το ανατά. Και τι θα πούμε στον αέρα, άμα τα λέμε όλα εκτός του προγράμματος. Αυτά που λέμε εκτός προγράμματος δεν είχε να τα πούμε στον αέρα. Αυτά έτσι όλοι. Όχι, πες τα. Περίμενε. Το ότι πρέπει κάποιοι να σταματήσουν τον μπάσκετ. Μάλιστα, εδώ. Οργισμένος ο λαός του Ηρακλείου. Οργισμένος. Ο καλαθοσφαιρικός. Ποιοι πρέπει να σταματήσουν τον μπάσκετ. Αυτοί που έχουν περάσει μια ηλικία. Μάλιστα. Αυτοί που κοντεύουν τη δικιά μας ηλικία. Γιατί τόσο ο Μένος χθες εναντίον του Καγκαλούδη. Γιατί καλός χρυσός ο Καγκαλούδης και Άγιος. Ναι. Γιόρταζε κιόλας ο άνθρωπος. Χρόνια του πολλά. Γλυκούλα. Αλλά είναι αυτό ότι έχει ένα κακό. Το οποίο το είχε από πάντα στην καριέρα του. Ότι όταν δεν του μπει ένα σουτ, παίρνει απόφαση ότι πρέπει να κάνει όλα τα σουτ για να αποδείξει ότι αξίζει. Και χθες τα πήρε όλα και δεν τα έβαλε. Χθες δεν τα πήρε όλα, γιατί ήταν πολλή ώρα έξω. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Αλλά πήρε πολλά σουτ τα οποία δεν αξίζει τον κόπο να τα πάρει. Δηλαδή να έχει ελεύθερο συμπαίκτη και να προσπαθεί να κάνει εσύ τη διείσδυση. Βρε καλό είσαι. Βρε Α1 έχει παίξει. Βρε πρωτάθλημα. Έχει πάρει, βρε κύπελο έχει πάρει, δεν αντιλέγει κανένα σου. Και ευρωπαϊκό, γιατί το ξεχνάμε. Και ευρωπαϊκό έχει πάρει. Και έχει χτυπήσει τύμπανο σε όλες τις ομάδες της χώρας. Κάποια στιγμή το παλικάρι που χτυπούσε το τύμπανο στην κερκίδα μας για κάποιο λόγο βγήκε έξω και κοιτούσαν ποιος θα χτυπήσει το τύμπανο. Και γυρνάει και λέει σε ένα φίλο του Αποστόλου που ήταν δίπλα: θα φωνάξουμε το Γιάννη που είναι και έξω τώρα. Ξέρει. Εγώ θεωρώ άδικο το μένος για τον Γιάννη τον Κακάλο. Να σου πω κάτι. Είχατε το Χαριτόπουλο, ο οποίο δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε όμως. Πεντάρι, ο οποίος είναι 2,28, ξέρω εγώ πόσο είναι, 2,34, ο Μουρεσάν ο ίδιος. Μπορεί να πάρει ένα rebound, δηλαδή, για το Θεό. Ρε Χαριτόπουλη, για το Θεό. Ο Ηρακλής φέτος δεν είναι καλός. Δηλαδή, πέρυσι ήταν πολύ καλύτερος. Πέρυσι μπορώ να σου πω ότι έχασε εντός εισαγωγικών άδικα την άνοδο. Φέτος δεν θα τη χάσει άδικα την άνοδο. Α, θα τη χάσει, λες, εσύ, ότι το τρένο αρχίζει να. Το Περιστέρι έχει εξαιρετική ομάδα αυτό, για Α2. Την καλύτερη άμυνα, έχει την καλύτερη θα επίθεση. Μπορούσε να ήταν πολύ εύκολα ομάδα της Α1, η οποία δεν θα κινδύνευε για κανένα λόγο. Θα μπορούσε να είναι από 5ο μέχρι 1ο. Δηλαδή, καμία σχέση με τον περσινό Πανιόν, ο οποίος ανέβηκε εκεί, είναι έτοιμος για το φούντο. Όχι, έτοιμος, νομίζω ότι το έχει πει το πείμα. Ναι, το έχει πει. Πήγε να μας πει ότι ξέρει το μάτς της χρονιάς και κλασικά με τον Άρη, α πούμε, λες και
και δεν έχει άλλα μάτς. Πάνε, όχι, όχι, χωρίς πλάκα. Όλοι που βγάζουμε τις ομάδες στα μάτια τους. Όχι, δεν είπα ότι βγάζουν. Δεν είπα ότι βγάζουν. Δεν είπε κανένας ότι έβγαλε το Περιστέρι τα μάτια του με τον Ηρακλή. Για το Περιστέρι ήταν φυσιολογικό. Ούτε εγώ είπα για τον Πανιόνιο. Εγώ είπα απλά ότι οι Πανιόνιοι από μόνοι τους για κάποιο λόγο αποφάσισαν ότι αυτό είναι το μάτι της χρονιάς. Ότι αν το πάρουν αυτόν σωθήκανε για κάποιο δικό του λόγο. Άμα δεν το πάρουν δεν σωθούνται με τίποτα. Εντάξει, ας πάρουν το επόμενο δηλαδή. Γιατί ταυτόχρονα τραβάς και τον Άρη στα πιο προβλήματα. Μπορεί να παίζει και αυτό. Μάλιστα τον πασχετικό λόγο. Επειδή κυρίες και κύριοι, πάντα, εδώ ανάψαν πάντα τα αίματα. Το τιμούμε τον μπάσκετ. Έτσι, είδαμε και Σάββατο Άρη Ισπανιόλος. Τι είδατε? Άριος. Σάββατο δεν είδα τίποτα, παιδιά. Είδατε τον Πάουκ στο ποδόσφαιρο, τον είδε κανένας σε αυτήν την εκπομπή? Όχι. Nobody. Όχι. Κάποια στιγμή. Κανένας δεν είδε Πάουκ, λέει, να μας ενημερώσει. Το σκορ όταν τελείωσε ο Άρης ήταν ήδη 4-0 και δεν μπήκαμε στη διαδικασία να το βάλουμε. Τώρα εντάξει, δηλαδή ποιο το πίστευε κάποιο άλλο αποτέλεσμα πέραν του Άσου αυτό το μάτσο? 1-0 νομίζω ήταν στο ημίχρονο, ήταν λίγο σφιχτό. Αλλά ναι, στο δεύτερο που κόσανε και άρχισαν να σκοράρουν όλοι. 4-0, ΠΑΟΚ 5, σωστά 5-5. Δες, χάσαμε το λογαριασμό. Το λογαριασμό εδώ στην Super League. Φυσιολογικά όλα τα αποτελέσματα νομίζω. Ναι. Άπαντες κερδίσανε. Το χαρτί σου το έχεις? Το χαρτί μου δεν το έχω. Μπορείς περίμενε να μου το φέρεις να δούμε την επαλήθευση. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα έπιασα όλα τα αποτελέσματα, γιατί δεν είχαμε ούτε καμία ιδιαίτερη έκπληξη. Άσο όχι δύο εννοείς. Έχεις δώσει ακριβή? Πάντα δίνω ακριβή. Ακριβή μπορεί να μην έχεις πιάσει. Άσο όχι δύο λογικά θα τα έχεις πιάσει, εκτός αν ήσουν εγκάθετος για άλλη μια φορά. Ναι, λες να έδωσα ότι να, ούτε κάτι ξέρω. Δηλαδή το Λάρισα Ολυμπιακός να δώσει 4-1. Τότε νομίζω δεν το πιάσες. Όχι, με ποιον παίζαμε την Παρασκευή, με ποιον ήμουνα, δεν θυμάμαι. Με ποιον παίζαμε? Α, με την τέτοια ήμουνα. Με την Αστασία ήμουνα, ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, να το ΑΕΛ το έπιασε ακριβώς σκορ. 0-3 το έδωσε. Α, 0-3. Το τσακάλ. Θα τα δούμε όλα από την αρχή, κυρίες και κύριοι. Την ατζέντα της αγωνιστικής, για όσους δεν ενημερωθήκανε. Το Σάββατο το μεσημεράκι, Πανιόνιος Κέρκυρα, ναι, 3-1. Εγώ το έδωσα 0-0 έτσι. Όλα τα πιάσες. Ναι, όλα τα πιάσα. Η Αναστασία το έδωσε 2-0. Πάει καλά. Πιάσαμε το σημείο. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 5-0. 3-0 και 2-1 το δώσαμε αντίστοιχα. Ωραία. Εντάξει, βγάλαμε το σημείο. Πανετολικός ΑΕΚ 1-4. 0-3 η Αναστασία, 1-2 εγώ. Καλά, καλά. Παναθηναϊκός Πλατανιάς 2-0. Να το δώσε πονηρό. Πονηρό το δώσε. 0-0. 2-0 έχω ακριβές σκορ. Μπράβο. Να είμαι εδώ. Λαμία Ξάνθη 0-1. Είδα τίτλο σε site. Το οποίο σε γνωστό site που τελευταίο καιρό νομίζω πρέπει να έχει αναλάβει. Μάρκος Εφερλής. Πρέπει να έχει αναλάβει αρχισυντάκτη. Ναι. Είδα τίτλο για την νίκη του Παναθηναϊκού με δύο γκολ του Βιαφάνιε. Διαφάνηκε. Διαφάνηκε ελπίδα και τέτοια. Ναι, αυτό μάλιστα. Ναι. Διαφάνηκε ελπίδα. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ έγραψε το Oh my gosh. Ναι. Ρεσιτάλωσε εχθές. Το φτούξε ελευθερία για τον Άρη. Λόγω επειδή του Ελευθέριου Μποχωρίδη. Ναι. Ποδαρικό με το δεξί για τον Άρη στο ποδόσφαιρο. Με το αρικό, το Άρη. Με κεφαλαία κιόλας για να το δούμε. Ναι, μην το καταλάβουμε, ρε παιδί. Ναι. Το Γκίγκα. Το γάμα σε παρέδειξε ανατροπή για τον Σούπερ Νίκο Γκίκα του Προμηθέα. Ναι, αυτό. Και το αυθεντικό Ζήσης Διέντα. Αυτό είναι παλαιό ούτως ή άλλως μωτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια το ανέφερα αυτό, αλλά βάλαμε και έτσι ένα λογοπαίχνιο επιπροσθέτως. Εντάξει, λατρεύουμε βέβαια τα αθλητικά site και τις αθλητικές εφημερίδες. Οι αθλητικές εφημερίδες τα παλιά τα χρόνια δεν είχαν αυτή την ευκαιρία να βάζουν τόσο πολύ λογοπαίχνιο. 1-2. Αλλά τα site επειδή έχουν πληθώρα ειδήσεων και συνεχή ενημέρωση και ανανέωση. Αυτά τα λογοπαίχνια. Ναι. Πολύ αστεία. Εντάξει, εγώ περίμενα να βάλει κάποιο χθες κιόλας και το έγραψα για τον Ολυμπιακό, για την νίκη του μέσα στην Λάρισα με. Σούζα τα άλογα. Όχι, ρε, με Κόντι προπονητή, ότι Κόντι, Κυριακή Κόντι γιορτή. Τι και εμεί ομιμονεύσαμε τον Κόντι, το Γιάννη Κόντι. Για να το ευχηθούμε. Να σου πω κάτι. Εμεί κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε. Στο Χαριλάο. Θε τώρα να αναφέρω ονόματα. Για πε. Γιάννη Κόντι. Ναι. Γιάννη Σαουρίδη. Ναι. Γιάννη Νέγρη. Α, υπήρχε. Του... Γιάννη Γρανούζη. Μάλιστα, το Γιάννη Δαμιανίδη. Γιάννη Δαμιανίδη. Γενικά δηλαδή στον Άρη περνάνε κάστρο. Πώ σε λένε, αγόρι μου, Γιάννη. Γιάννη Ιωαννίδη παλαιότερα. Και νομίζω ότι ο Άρης είναι η απόδειξη του το ότι σπίτι χωρί Γιάννη Προκοπή δεν κάνετε καμία σχέση. Ομάδα χωρί Γιάννη. Ναι. Καμία... ομάδα με Γιάννη Προκοπή δεν κάνει. Α,
Μάλιστα, ενδιαφέρον σημειολογικό στοιχείο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στο συγκεκριμένο. Ευχηθήκατε κι εσείς σαν τους Παναθηναϊκούς. Εμείς έτσι ξυπνήσαμε. Από αυτή τη συζήτηση. Σαν τους Παναθηναϊκούς που ευχήθηκαν κι αυτοί με τη σειρά τους τον Γιάννη Αλαφούζο για την ονομαστική του. Και αυτοί Γιάννη έχουν. Καλά θα περάσουν. Και ο Πάοκ όμως έχει περίπου Γιάννη, να τα λέμε και αυτά. Ιβάν έχει, έλα τώρα είναι, Γιάννη. Το Ιβάν δεν είναι στα ρώσικα, το Γιάννης. Ναι, ναι. Να είδες όμως, προκοπή μάλλον θα Ιβάνη. Θα δούμε, θα δούμε. Εγώ ανησυχεί εδώ ο φίλος μας. Εγώ ναι, πάμε μέσα στην ανησυχία, δεν κοιμάμαι. Καλά, εντάξει, έχεις σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο να πάρει ο Πάοκ πρωτάθλημα, όχι παίζουμε ρε παιδί μου. Γιατί είχα σκεφτεί το ενδεχόμενο να πάρει κύπελο. Δηλαδή. Κάτσε καλά. Εκείνες τις μέρες μας πέρασε. Εκείνες τις μέρες μας πέρασε λίγο από το μυαλό. Το ζήσαμε, εντάξει. Δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα. Σκέψου τώρα όμως με το πρωτάθλημα τι έχει να γίνει. Αν τίποτα, και φόσον. Καταρχήν δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει, μάλιστα. Εντάξει. Κοιμάσαι ήσυχος δηλαδή τα βράδια. Σχετικά. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνετια και εκεί μας βρίσκεται. Και επικοινωνείτε και βλέπετε όλα αυτά τα οποία καταθέτουμε σαν μάτια στα γήπεδα, δύο στα Σαββατοκύριακα, παντού έχουμε τα μάτια μας σε μια καλή ημέρα από άποψη θερμοκρασιών μέχρι και 14 βαθμούς. Με αρέσει η συννεφιά από καιρός τώρα το πρωί. Άκουσες του like, δεν το βιώνουμε κανένα κρυουλάκι ιδιαίτερο. Εντάξει, το γνωστό. Εκεί. Καλά είναι. 7-8 βαθμοί, 14 το μεσημέρι. Καλά θα πάνε τα πράγματα σήμερα, ξεκινάνε οι εκτόσεις. Τα αποτελέσματα δεν θα τα τελειώσουμε. Α, ναι, να πω τώρα αυτό την ατζέντα. Επειδή πες το τα νέα σου και εσύ. Και τα νέα, όχι παιδί μου, γιατί ενδιαφέρεται. Μπορεί ο κόσμος να θέλει να πάει να ψωνίσει το περίμενα αυτό. Τα φράγκα πώς είναι. Πώς και πώς. Τα φράγκα είναι. Θέλω να πάρω εγώ κάτι. Εγώ θέλω να πάρω ρούχο. Βαριέμαι τα ψώνια. Να πάτε παρέα. Πω, τα συχαίνομαι. Πάντα πάω και ψωνίζω την τελευταία μέρα των εκτός που δεν έχει μείνει τίποτα. Ενώ πρέπει να πας τώρα κανονικά με το που τελειώσουμε την εκπομπή. Κανονικά πρέπει. 9 η ώρα. Πριν καλά τα βάλουν στα ράφια και βάλουν τις ετικέτες. Αλλά συχαίνω με τα ψώνια, δεν. Δηλαδή, και εγώ, σε αυτό συμφωνώ. Κάποιος θα πάει να μου ψωνίζει, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι θέλω. Να μ' αρέσει να μου κάνει να πληρώσω και να φύγω. Καλά, ναι, αυτό είναι το ιδανικό. Εντάξει, εννοείται. Τα παλιά τα χρόνια που πήγαινε η μάνα μας και παίρνει από τα ρούχα από τη λαϊκή. Τέτοια, απαλλαζόμασταν από αυτές τις διαδικασίες. Τώρα δυστυχώς μεγαλώσαμε και πρέπει να αναγκαζόμαστε να ψωνίσουμε μόνοι μας. Συγχαίρω με τα ψώνια. Παρ' όλα αυτά, σήμερα ξεκινάνε οι εκτόσεις. Και οι μανάδες πάντα ξέραν τι νούμερο φοράμε. Εγώ δεν έχω μάθει ακόμα, δεν ξέρω. Ναι. Άμα πει τη μαμά σου, θα πάει όμως και θα πάρει το σωστό. Άμα πάω τώρα εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω ποτέ τι παντελόνι είναι αυτά με τα 38. Ίσως είναι επειδή στις γιορτές λίγο φαρδένουμε. Μετά λίγο. Έχουμε γιορτές εδώ και 20 χρόνια. Υπολόγιζε. Ναι. Ακόμα και αυτό ότι έχουν περάσει γιορτές και έχει φαρδίνει λίγο. Θέλουμε μια οργάνωση και διοίκηση. Ντουλάπας. Ντουλάπας και ψώνιων. Ψώνια είμαστε από μόνοι μας, αλλά δεν μπορούμε να τα φέρουμε εις πέρας. Από σήμερα ξεκινάνε οι εκτόσεις μέχρι και τις 28 του Φλεβάρι. Την επόμενη Κυριακή θα είναι ανοιχτή και η αγορά. Στις 14 του Γενάρη. Πάλι στο τέτοιο. Είχαν τρεις Κυριακές τα εμπορικά καταστήματα που τις πήραν σε. Να ανοίξουν ακόμα μία. Να μην ανοίξουν ακόμα μία. Και έτσι, γιατί είπαμε το πρόβλημα. Δουλεύουν αυτοί. Ποιος τους νοιάζει. Έτσι, είπαμε το πρόβλημα πάντα. Είναι ότι δεν έχουμε χρόνο να ψωνίσουμε. Να, αυτό ναι. Θέλουμε. Έχω λέει να ανοίξω. 8 η ώρα δεν τελειώνει η εκπομπή. Γιατί δεν ανοίγουν τα εμπορικά 8 η ώρα που. Γιατί κάποιοι, τα περισσότερα ανοίγουν 10. 9. Και πολύ λίγα ανοίγουν 9. Τα πολυκαταστήματα ανοίγουν 9. Στο κέντρο ανοίγουν 10 η αγορά. Ναι. Ναι, από βεβαίως. Πότε? Πέχει 2 χρόνια. Αλήθεια. Βεβαίως. Τι λες, ρε, 9 η ώρα είναι η αγορά. Όχι. Α, τι 10, μια χαρά είναι αυτό. Τι θα κάνω 10. Εντάξει, αλλά να ανοίξουν για εμάς, αφού τώρα να, λέμε υπάρχει ναι. Καταναλωτικό κοινό αυτή τη στιγμή. Τώρα βέβαια περάσαμε από 3 μεγάλα καταστήματα στην Τζιμισκή. Ήταν εκεί ο κόσμος, ετοίμαζε βιτρίνες. Αφού βέβαια. Παραλαμβάνει από. Όχι, έξι στο κάρι, γι' αυτό γίνονται εκτός για να έξι στο κάρι. Anyway, λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με τις καταναλωτικές ειδήσεις εδώ από το λόγο επειδή. Συνεχίζουμε εμείς την ανάγνωση των αποτελεσμάτων. Λέει, κάπου μπήραμε, κάναμε μια μικρή παρένθεση. 0-1. Γιατί εκτόσεις έχουμε και μεταγραφές, όλα παίζουν ρόλο σε αυτή την περίοδο. Η Λαμία με την Ξάνθη, τι το δώσαμε αυτό. 1-1 το δώσαμε αμφότεροι. Δεν μας δικαίωσε το αποτέλεσμα. Πάντα την Ξάνθη παίζουμε κόντρα και όλο μας στέλνει στον κουβά. Γιατί? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, όλο λέω κάπου δεν θα την κάνει την γκέλα. Μετά από εκείνο το 0-3 του ΠΑΟΚ, λέω, ξέρεις. Ναι. Αλλά μάλλον ήταν πλασματικό εκείνο το αποτέλεσμα, όπως φάνηκε. 0-1 επικράτησε. Η Ξάνθη μέσα στη Λαμία. Πας για έναν Άστερας Τρίπολης 0-0. 0-0, αυτό το εγώ δώσαμε. Αυτό το βλέπα γκολ για κάποιο λόγο. Ναι, πρέπει εγώ να ήταν πολύ σούπα παιχνίδι. Ναι, ασχοληθήκαμε 5 ώρα, είδαμε μπασκετάκι. Ευτυχώς που δεν έχει κάποιο μάτς για να μας αποσυντονίσει. 0-1 και 1-1 το δώσει η Αναστασία. Καλύτερα τα πήγε.
Λάρισα εμένα... Ολυμπιακός 0-3. 0-3 εύκολα περίπατος για τον Ολυμπιακό. Το δώσαμε αυτό διπλό και σήμερα. Απόλλωνος Σμύρνης, Ατρόμητος Αθηνών. Το έχουμε δώσει και οι δύο διπλό. Για τον Ατρόμητο που καραδοκεί και παραμονεύει στην κούρσα στο κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε τον πρωταθλητισμό. Δώσε μου μισό λεπτό να ανοίξει. Εδώ στο Κιάτο είδες τι έγινε. Θα τα πούμε και αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ και. Τίμιο ξύλο. Έχουμε ρεπορτάζ πληρέστατο Θεοφανίων, βεβαίως. Λοιπόν, βαθμολογία. Ναι. Πρώτος και μόνος. Ολυμπιακός. Ο γνωστός. Μάλιστα. 35. Ο Ολυμπιακός του Τάκη, τον έφερε ο Τάκης Λεμονής σε αυτή εδώ την που τον θέση, έφερε. Εδώ που τον έφερε και πλέον απεσύρθη για να έρθει ο Όσκαρ Γκαρσία. Αναλαμβάνει από σήμερα ουσιαστικά καθήκοντα. Mm-hmm. Ακολουθούν ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με 34. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι το σωστό, Κατερίνα μου, διότι στο μεταξύ του παιχνίδι η ΑΕΚ έχει επικρατήσει του επίσης κεφάλου του Βορρά. Στον πρώτο γύρο, ναι. Λέμε πάντα αυτόν που προηγείται αλφαβητικά, και πάλι, γιατί δεν υπάρχει η επανάληψη. Α, πω, τι μαθαίνει, ναι, σοβαρά. Ναι, 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 το έμαθα από την στατιστική υπηρεσία του κυρίου Γαλάνη. Πού πήγες και τώρα. Γαλάνη Sports Data. Γαλάνη Sports Data. Παρακαλώ. Γαλάνη, τι γίνεται, να πούμε τι λέμε. Γιατί είχα απορία στο μπάσκετ, για ποιο λόγο βγάζει έτσι τη βαθμολογία. Ναι, γιατί μας έβγαζε, εμάς τώρα το έβγαζε τον Άρη, ας πούμε, πάνω από... Ποιον, από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είχαμε πριν, πότε, το, πότε πριν το παιχνίδι. Αυτό, πότε έγινε αυτό, κάτι μήνες πρέπει να έχει. Όχι, προχθές ρε. Ναι, γιατί δεν ισοβαθμούσανε. Γιατί ισοβαθμούσανε πριν το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, ισοβαθμούσανε. Και λέω, κάτσε, στο μεταξύ μας, αφού χάσαμε, τι φάση. Και το απάντησε, και μου λέει, γιατί ήξερα. Όχι, ναι. Ήξερα από τα παλιά τα χρόνια που μάλιστα έκανα ρεπορτάζ και εγώ. Γαλάνη Sports Data. Στη Θεσσαλονίκη πάντα πρώτη είναι η δική μας. Δηλαδή, ακόμα και λιγότερους βαθμούς να έχουν. Έχει γίνει αυτό σε αθλητική εφημερίδα της πόλεως. Αυξήσανε βαθμούς ή όχι, μειώσανε. Να έχουν βάλει ομάδα. Α. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν. Παίζει να ήταν ο Άρης. Αγροτικός Αστέρας 28. Παίζει να ήταν ο Άρης και να ήταν, είχε λιγότερους βαθμούς από μια ομάδα και το βάλανε πιο πάνω. Α, γενικά στην πόλη μας απαγορεύεται, ρε. Είμαστε πρώτοι και κάτι άλλα μικροπράγματα συμβαίνουν. Κάτι μικροήτες που δεν θέλουμε να τις λέμε. Για να φέρουμε εδώ, θα λες τώρα πάω ΚΑΕΚ. Δεν μπορεί να λες ΑΕΚ ΠΑΟΚ τώρα. Ποιο γαλάνει και στατιστικά. Δεν υφίστανται αυτά και βαθμολογίες. Ναι, και μου εξήγησαν από την υπηρεσία. Άλιστα. Ότι όσο δεν έχει γίνει ο δεύτερος αγώνας, ναι, πάει αλφαβητικά. Λογικό, εντάξει, κάπως πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Μάλιστα, ωραία. Ατρόμητος 30. Με ένα αγώνα λιγότερο. Βεβαίως. Πανιώνιος 25. Αστέρας Τρίπολης 23. Ξάνθη 21. Λάρισα 20. Παναθηναϊκός 19. Απομακρύνθηκε από την υπηρεσία. Σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Ήταν, έσφιξε λίγο χθες εκεί στο 0-0. Αλλά διαφάνηκε ελπίδα, όπως γράψανε και τα μέσα ενημέρωση. Οχ, αυτά είναι δείγματα που θα πρέπει να υποβαστεί η ομάδα άμα πηγαίνουν με τέτοια λογοπαίγνια. Μάλιστα. Ακολουθούν Πας Γιάννενα και Λεβαδιακός με 18. Η Λαμία 16. Πανετολικός 15. Απόλλων Σμύρνης 12 με έναν αγώνα λιγότερο. Η Κέρκυρα 11 και τελευταίος ο Πλατανιάς με 6. Μάλιστα, ο Πλατανιάς, ο οποίος πλέον νομίζω ότι έχει αποβαστεί, δηλαδή δεν υπάρχει καμία ελπίδα και καμία ελπίδα δεν νομίζω ελπίδα να φτάσει καν τους 10 βαθμούς. Στο καλό. Στο καλό. Να, τι σου κάνει ο καημένος ο Πλατανιάς και εσένα, ρε παιδί μου. Στο καλό. Στο καλό. Δεν έχει πει κανένα. Στο καλό τώρα. Άσε μας τώρα με τα χωριά της Κρήτης. Τώρα πάμε. Τα ζωνιανά μετά να ανέβουν και. Ανέβουν, ρε παιδί μου. Είναι τα νόγια. Έχει τον Αστέρα Νογίων. Δεν είναι αντικριτικό μένος, ρε παιδί. Δεν είναι αντικριτικό. Α, ανέβει ο Όφη και ο Εργοτέλης, ξέρω εγώ. Γιατί να μην ανέβει. Το άκουσε Πλατανιάς. Εκεί ωραία. Παραθεριστικό μέρος. Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει, στο καλό. Όπως κατάλαβες, δεν τον ξύπνησα καλά το πρωί. Στο καλό. Και να ακολουθήσουν και άλλα χωριά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέγαμε πριν ότι η επόμενη Δευτέρα είναι η Blue Monday, αλλά μάλλον για κάποιον άλλο. Μήπως πας σχολείο. Δεν πάω σχολείο, αλλά. Δεν έχω εκνευρισμό. Απλά κάποιες ομάδες δεν αξίζουν να είναι, ρε παιδί μου, στη Super League. Στο καλό λοιπόν για τον Πλατανιά. Δώστε να χωρούμε τους φίλους μας, τους κριτικούς εμείς. Ναι, πάρα πολύ. Υπάρχουν και 12 οπαδοί. Τι λες, εδώ είναι όλοι συντονισμένοι. Το λόγο επειδή, μάλιστα. Υπάρχουν όντως 12, θα ακούν και λόγο επειδή. Σίγουρα. Τι θα ακούνε, ρε παιδί μου. Σε ποια άλλη. Βρες μου μια άλλη εκπομπή στην ιστορία του Πλατανιά που να έχει αναφερθεί πάνω από ένα λεπτό. Στον Πλατανιά, χωρίς να αγωνίζεται, ας πούμε, μια ομάδα της πόλης. Στην αθλητική Κυριακή. Τι, ναι, καλά. Εντάξει. Ούτε αν παίζει με τον Ολυμπιακό, μια χαρά. Χωρίς να αγωνίζεται με μια μεγάλη ομάδα, σου λέω εγώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα 20 δευτερόλεπτο το όχι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Α, περίμενε, τάκη εδώ. Ρε παιδί μου, τι βάζει, δεν βάζει. Όχι, έψαχνα τη Super League να σα πω και εκεί. Α, το μυαλό σου είναι στη Football. Κάτσε να πάρουμε μια γραμμή και θα τα δώσουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος από Τούμπα. Έλα, Γιώργο από Τούμπα. Ξέρει
ο φίλος σου σε ποιο μιλάει. Ξέρει ότι ο σταθμός αυτός ακούγεται Πανελλήνια. Έτσι, παγκόσμια. Τι Πανελλήνια. Από το Μαϊάμι μας ακούνε. Από το Μαϊάμι, από την Ελβετία, από την Ελβετία. Μέχρι οι Αριανοί μας ακούνε. Εμείς δεν τους ακούμε. Και δεν τους έχουμε δώσει και το νούμερο. Εντάξει, όλοι μας ακούνε. Μας ακούει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος δεν θα πει, το σύμπαν μας ακούει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, καλά έκανες και το διόρθωσε εδώ στο φίλο μας τον Αποστόλη για να ξέρει με τι έχει να κάνει. Φιλιά, τσάω, τσάω. Δεν έχουμε να κάνει με κάποιο τυχαίο. Έτσι, εκεί, έτσι. Τον κύριο Μπάτμαν. Τον είπα τυχαίο. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, δεν είπα τυχαίο. Όχι, ρε. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν 12 ξύπνιο παδί του. Που δεν υπάρχουν γενικά 12 παδί του Πλατανιά. Μπορούμε να τους πάρουμε τηλέφωνο τώρα εκεί. Ναι, γεια σας, ψάχνουμε παντού στο Πλατανιά. Από μια εκπομπή μας. Μόλις σας έκραξα, ρε. Πάρτε ένα τηλέφωνο να γίνει χουλιά μας. Είχαμε ένα πρωινό γκαϊλέ. Μπορεί να σας ενδιαφέρει αυτό. Ναι, γεια σας. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική. Στις 13 του μήνα, Σάββατο. 3 η ώρα. Ξάνθη Πλατανιά. Άκουγα προχθές στο. Νομίζω στο Πάκο 4 του Πάκου μπροστά του έχει τώρα ένα. Νομίζω 4-5 παιχνίδια συνεχόμενα που θα παίζει 3 η ώρα για κάποιο λόγο. Κυριακή μεσημέρι. Κυριακή, ναι, παίζει. Δεν ξέρω κάτι το κάνω. Θα το αυτό. Δούμε. Εντάξει, για να αποφύγουμε λοιπόν, τα hangover, ξέρω. 3 η ώρα Ξάνθη Πλατανιάς. Ναι. 5 και 4 Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος. Μάλιστα. 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Πάμε Κυριακή. Κυριακή. 3 η ώρα Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Ναι. 5 και 4 Αστέρας Τρίπολης Λάρισα. Ατρόμητος Πανετολικός, 7.30 ώρα ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννενα και τη Δευτέρα στις 7.30 Ολυμπιακός Λαμία. Αδιάφορη αγωνιστική και εγώ αυτό βλέπω. Δεν έχει τίποτα. Ας αναβληθεί, ας πάμε στην επόμενη. Δεν έχει κάτι. Τίποτα. Προσπερνάμε. Τι να κάτσεις να δεις. Δεν έχει κανένα μάτς να ασχοληθείς. Αν δεν παίζει η ομάδα σου ή δεν παίζει στοίχημα και δεν ενδείκνεται ούτε για στοίχημα. Ούτε για στοίχημα ενδείκνεται βέβαια. Γιατί όλα πάνε, βαίνουν να κυλήσουν με φυσιολογικά δεδομένα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας το κλείσε. Αγωνιστική. Μα συγγνώμη, άμα όλα βαίνουν να πάνε να κυλήσουν, ρε παιδί μου, πώς το λένε, ομαλάκι. Τότε είναι που ενδείκνεται για στοίχημα. Τι μωρέ, άμα θα έχει τα 1-10 τώρα, δηλαδή. Σιγά με, θα έχει τα 1-10. Το Κέρκυρα Πάκου, πόσο πιστεύει αυτό και το διπλό. 1-26. Ούτε καν. 1-26. Βάζουμε και. Μπορούμε να βάλουμε στοίχημα για την απόδοση. Για το πόσο θα πόσο είναι το στοίχημα. Ούτε κάτσε, περίμενε. Εσύ μιλάς στη γνωστή εταιρεία παντού. Του γραπτού ή στο ίντερνετ. Κάτω από 1-20. Θα το πάρει. 1-26 θα το πάρει. Εντάξει, wow. Σε στρομπέρε να βγάλω. Θα μπει να δει. Να βάλουμε ένα σπίτι τότε, ρε παιδί μου. Έστω και 1-26 είναι απόδοση αυτό για διπλό. Δεν είναι. Σε καμία περίπτωση. Τέλος πάντων. Παίξτε τα όλα, αυτό σου λέω. Δεν. Μεγάλη μια απόδοση. Εμείς που είμαστε να πούμε. Του τζόγου. Του τζόγου, εντάξει. Πλάκα βουγιούκα καιρό έχω να παίξω αυτό το μαγικό 50 λεπτό. Τέσσερα. Το που μου στέλνει μήνυμα, έχει λεφτά μέσα. Λέω όταν με ρωτάει, έχει λεφτά μέσα. 50 λεπτά. Λέω θα μου πει τουλάχιστον 3 ευρώ. 3 ευρώ καλύτερο. 3 ευρώ αυτά δεν γίνονται ποτέ. Χθες αποφάσισα. Αυτά που παίζει είναι ευτυχώς, όχι για 50 λεπτά, ούτε για 20. Έβλεπα τον Άρη Over. Κάτι τέτοιο θα σου στέλνα. Τον Άρη Over. Over. Ευτυχώς που δεν το στείλα. Στο τέλος το μετάνιωσα. Λυπήθηκα και αυτό το 50 λεπτό. Έχω καλύτερα σου. Εκεί ήταν να σου πω κάτι. Εκεί 60-70. Μου άρεσε και πάρει λίγο φόρα. Ήτανε πήγε δηλαδή, να το κάνει over. Πήγε να το κάνει over. Ναι, αλλά εντάξει. Δεν έκατσε. Μάλιστα, λοιπόν. Θα πάμε να την κλείσω τη Super League. Τελειώσαμε. Τι, δεν την είπαμε την επόμενη αγωνιστική όλη. Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε. Τελείωσε. Τα κλείνω τα κατάστοιχα τη Super League. Αυτά θέλετε. Αυτή τη Super League. Δεν βλέπει. Ναι. Ούτε ένα οπαδό του ΠΑΟΚ έχει βγει. Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερο. Και ο Κρίς. Αν είναι σωστά στην Ελλάδα. Επειδή δεν ήμασταν εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε, φίλε. Και αυτό. Εγώ ξέχασα τι έχουμε πει. Είναι Δευτέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερο. Με ένα βαθμό. Πάει για πρωτάθλημα. Πάει για ενίσχυση. Όλα βαίνουν καλό στην ομάδα. Ήρθε παίκτης. Και έρθει στο μπάσκετ τον Ολυμπιακό. Δεν αυτά, δεν συγκινούν τον Πάοξι. Τι πρέπει να κάνουμε. Μα δεν να έρθει ο Μπατατούδη. Μα είδε, θυμάσαι όταν έγινε το θέμα εκεί με Πάοκ, με τέτοια, με στο μπάσκετ, Παπαθεοδόρου, δεν μπαίνανε όλοι οι μπασκετικοί και σχολείο σαν το. Στο ποδόσφαιρο τα ίδια όταν γίνονταν οι γκέλες. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό σα λέω, σκεφτείτε να πάρετε, φίλοι Πάοξίδε, άμα πάρετε το πρωτάθλημα, καταστράφηκε η ζωή σα. Η ενασχόλησή σου με τον αθλητισμό. Από εκεί πέρα τελείωσε ο Πάοξης μετά. Δεν θα γίνει ζωή. Ναι, τι να πει μετά. Και νομίζω ότι χθες η μοναδική παραφωνία εδώ στα της πόλης ήταν ο Ηρακλής στον μπάσκετ. Ναι. Όλοι οι άλλοι, ναι. Όλοι άλλοι. Εντάξει, τώρα βέβαια ο Ηρακλής έπαιζε. Ο πόντου έχασε για την πόλη. Και ο αγροτικός έχασε. Ναι, τώρα πια. Όχι, να τα λέμε. Τον αγροτικό θα το σεβαστώ. Εντάξει, όλους ρε παιδιά, μάμε να μιλάμε για την πόλη, να μας ενδιαφέρει όλη η πόλη. Δεν γινόταν να κερδίσει όλη η πόλη τότε. Εντάξει, αυτό λέμε. Απλά γιατί οι μεγάλες εμπορικές ομάδες τρόπο την άπου διαμορφώνουν ας πούμε τάσεις και φέρουν χορηγίες και διαφημίσεις
και από αυτές τρώμε ψωμάκι. Ας τα προσφωνίζουμε έτσι. Και ας μην μιλάμε για τους εργοδότες μας. Ναι, ας μην μιλάμε για το καλό της πόλης. Να μην λέμε δεν μας ενδιαφέρει το καλό της πόλης, μας ενδιαφέρει το καλό της οικονομικής διαχείρισης. Αυτοί που φέρουν εμπορικό, έχουν εμπορικό αντίκτυπο. Έτσι πρέπει να το λέμε. Μια σκέψη εμπορικό. Το 33-33-33 το περιβόητο. 33-33-33 περιβόητο. Να σου πω, είδε καθόλου τι έγινε χθες γενικά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είδα το πρώτο ημίχρονο μετά. Όχι βάση, όχι μόνο. Τις μανούρες με το Καλαϊτζίδη. Όχι, μανούρες, εντάξει, Καλαϊτζίδη. Τις περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, δεν έχει κάτι σοβαρό κιόλας. Ναι, εκεί η αποβολή. Τίποτα, ναι. Η αποβολή νομίζω ήταν 1-0-5. Αυτό που περίμενα, ήθελα μικροπρέπεια, την έκανε. Μικροπρέπεια γιατί. Δεν ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να βγει να πει ο Καλαϊτζίδης. Καταρχήν δεν είδε στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Ναι. Δεν ήθελα σε καμία των περιπτώσεων να βγει να πει ήταν ανώτερο ο Άρης, μπράβο που κέρδισε. Αυτό, δηλαδή ήθελα μικροπρέπεια από τον Καλαϊτζίδη. Διαμαρτύρεται και μια φάση θεωρεί ότι ήταν στο καλό και να μα γράφει. Παιδί μου, εντάξει, α είμαστε και λίγο ψύχρεμοι. Θεωρείται ότι εντάξει, αδικήθηκε. Δηλαδή, τι αυγή να πει, να μην πει. Αδικήθηκε γιατί τηρήθηκε ο κανόνας. Τέλος πάντων, άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Χθες στο Χαριλάου, δηλαδή με πολύ μεγάλη επίοικια, είχε περίπου 10 με 12.000 κόσμου. Ναι. Ωραία, με πολύ μεγάλη επίοικια. Ναι. Όχι η δημοσιογραφική, 25.000 και τέτοια. Ναι. Βρες μου γήπεδα τώρα τη Super League που αθρηστικά να μαζεύουν 12.000. Δεν υπάρχει, αυτό είναι γνωστά. Εντάξει, δεδομένα είναι δηλαδή αυτό. Δηλαδή είναι καλό αυτό. Και είναι καλό που θα επιστρέψει ο Άρης. Τώρα πέρα από. Αρέσει και την ομάδα μου προφανώς. Όπως είπαμε και για το μπάσκετ του Ηρακλή. Το μπάσκετ του Ηρακλή που πήγαμε επίσης. Είχε μέσα 2.500-3.000 κόσμο. Που ήταν εκπληκτικό. Καλά, ρε παιδιά. Αυτές οι ομάδες ούτως ή άλλως έχουν μια δυναμική η οποία φυσικά και δεν είναι για τη φουτμπολ. Αυτό είναι δεδομένα. Μα λέμε τώρα, ας πούμε, τα αυτονόητα. Δεν είναι τα αυτονόητα. Είναι ο λόγος που σου έλεγα που έκραζα πριν τον Πλατανιά, ας πούμε. Τι προσφέρει, ας πούμε, σε αυτό το ποδόσφαιρο Πλατανιά. Βέβαια, ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Ο Πλατανιάς προσφέρει ωραία ταξίδια στους ρεπόρτερ. Του Πάκου 24 που κατεβαίνουν εκεί στη ζωή του. Όλοι. 3-4 άτομα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Εδώ στο λόγο, επειδή μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα άλλα αθλήματα που λέγανε και στις αθλητικές εκπομπές. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Σας λέω πόσο μελετάω τα παιχνίδια και τι έρχονται. Έρχονται όλα τα αντίθετα. Έχεις πάθει Ματμανίδη, Βουγιούκα, μου φαίνεται. Ένα θα πω, τα NBA σου και ότι με πληρώνει ασταμάτητα ο ποδοσφαιρικός Άρης και μου τα τρώει ο μπασκετικός. Στον Άρη πάνε. Ναι, στην οικογένεια. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουν στον Άρη. Στη στοιχηματική εταιρεία μπαίνουν, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, να υπάρχει μια διαδικασία, ένα κύκλο σου. Πέρυσι, τέτοια μέρα, βλέπαμε το Άσπερ περιμένουν οι γυναίκες. Ναι. Ήταν με τα χιόνια. Τίποτα. Το Facebook μου έβγαλε στο σαν σήμερα. Ότι πέρυσι, τέτοια μέρα, βλέπαμε τον Αποστόλη το Άσπερ περιμένουν οι γυναίκες. Πέρυσι ήταν τα χιόνια, αυτή η περίοδο ήταν. Ήταν τα κρύα, τα πρώτα κρύα. Ήταν Σάββατο βράδυ με κρύο που είχαμε παραγγείλει πίτσα. Θα σου πει και τι ήταν η πίτσα, να ξέρει. Καλαμπόκι κοτόπουλο ήταν, εντάξει. Τρέλα. 2-31-0-287-38 τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια. Δεν σας χάλασε εσάς τώρα που ξυπνάτε να πάτε στα σχολεία. Καλά να πάθετε. Καθηγητές, δάσκαλοι και μαθητές. Νομίζω ότι η ώρα ξεκινά το σχολείο, 8 η ώρα. 8 και 4. Όπου να είναι, νομίζω αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς. Ξυπνάνε τα πρώτα εκεί. Γάλατα, κορνφλέικς. Άντε ξύπνα. Πού να πας, είναι χειρότερο. Μα το έλεγα και πριν ότι είναι χειρότερα από ότι όταν επιστρέφεις το Πάσχα από τις διακοπές. Είναι χειρότερα από τον αγιασμό την πρώτη μέρα σήμερα. Εκεί έχεις. Για δεν ξέρω τι τραβήξατε εσείς. Εγώ πάντως όσο ήμουν στο σχολείο είχα δύο εργαζόμενους γονείς. Οπότε καμία πρώτη ώρα μέχρι το Μάρτιο δεν είχα πάει. Οπότε αυτά τα 5 λεπτά που λέτε εσείς, ξύπνα από τις 8, δεν υπήρχαν σε μένα. Ήταν και οι δύο στις δουλειές τους, πολύ καλά κάναν. Δεν ξέρανε τι κάνουν. Ναι, δεν είχαμε νοικοκυρά. Κάνανε εδώ το τέρας μορφώσεως. Ναι. Τέρας. Εντάξει, ο αγιασμός πάντα έχει την ανυπομονησία να δεις. Έχεις βαρεθεί κιόλας 3 μήνες καθώς σου έπαιζες, έκανες. Ούτε καν. Ποτέ δεν βαριέσαι. Καλά, εννοείται, αλλά έλεγες άντε να πάω την πρώτη εβδομάδα να δω τους φίλους μου, να πούμε τι κάναμε, τι ράναμε. Δεν έβλεπα και από πριν. Εντάξει, ρε παιδί μου, και το Πάσχα έλεγες έρχεται το καλοκαίρι. Η χειρότερη περίοδος είναι αυτή η επιστροφή. Και φέτος θα είναι δύσκολο το Πάσχα, γιατί είναι νωρίς. Είναι νωρίς, πέφτει το Πάσχα. Είναι σε 3 μήνες. Σε 3 μήνες από τώρα είναι το Πάσχα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουμε να χάσουμε τα κιλά. Τσικνοπέμπτη εμείς θέλουμε τώρα. 15 Φεβρουαρίου. Τώρα είναι η Τσικνοπέμπτη. Μπροστά μας. Η Τσικνοπέμπτη δεν είναι αργία, αρέσει, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Στην καρδιά μας είναι. Στην καρδιά μας, θα θέλατε. 15 είναι η Τσικνοπέμπτη. Ναι. Όχι, είναι 8. Κάνε
κάνετε μεγάλο λάθος. Αν είναι 8. Στα γενέθλια μου. Ναι. Στα γενέθλια της Βουγιού κάνει τσικνοπέμπτη. Μαγικό. Τυχαίο. Μαγικό. Τούρτα πανσέτα πρώτη φορά θα είναι να ξέρεις. Και μπορεί να σου έχω και μια εκπληξούλα Βουγιούκα για τα γενέθλιά σου που είναι τσικνοπέμπτη. Θα κάνουμε live. Κάτι μπορεί να έχουμε. Τι καλά. Ναι. Αλλά... Όνειρό μου είναι. Θα δεις και, και άμα... live και τσικνοπέμπτη. Άμα σου πω και πού κιόλας, εκεί να δεις τι όνειρο θα. Την αυτόνομη. Θα κοντά πέφτεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν. 2-31-0-287-38 δεν υπάρχει καμία διάθεση, οπότε θα τα πούμε εμείς. Να πούμε τα νέα μας. Θα τα πούμε τα νέα μας, αυτά που είδαμε. Football League χθες ο Άρης. Να κράτησε εύκολα. Πήγαν εδώ τα παιδιά μας στα γήπεδα. Πήγαμε. Ποτάρες. Κατά πρώτον, ο Άρης έδειξε χθες ότι είναι άλλο επίπεδο. Ο Άρης έχει ανέβει τέλος. Εντάξει, δεν είναι στο περσινό, ας πούμε. Υπήρξε μπροστά μας νεαρός κύριος. Ναι. Περί τα 30-35. Ναι. Άρα είναι νεαρός κύριος. Ναι, με το ποτό του. Ναι, ποτάκι. Σε πλαστικό ποτήρι. Έτσι. Και τον κοιτούσαμε. Ποτάκι. Κάτσε καλά. Δηλαδή, δεν το ρωτήσαμε. Με πάγο και αναψυκτικό μέσα. Αλλά ήταν αλκοόλ. Αλκοόλ το. Ναι, γιατί τώρα. Όταν βγαίναμε, εγώ τον πέτυχα στην έξοδο. Ναι. Είχε ακουμπισμένο στα τουρνικέ το ποτήρι του και πέρασε από δίπλα για να μυρίσει. Κάτσε τώρα. Και είχε. Πέρφερτ. Ανώμαλο. Δεν μυρίζει τα ποτά του κόσμου. Είχε. Είδε το καλό του να είσαι κοντή όμω. Είσαι ακριβώ κοντά στα τουρνικέ. Χώνει τη μύτη σου παντού χωρί να καταλαβαίνει. Και μπορεί να κάνει και το ρεπορτάζ σου. Ποτάκι, εντάξει, ποτάκι και. Γιατί εδώ οι άλλοι πήγαν τα σπόρια, δηλαδή τώρα ντροπή. Κάτσε ρε, εσύ στο γήπεδο θα πάρει σπόρι. Δεν κατάλαβα, το κράτησα από το πρωί. Τι είναι το σπόρι, και εγώ πάντα καλά, τώρα, 2 ευρώ παίρνω. 2 ευρώ. Στο γήπεδο. Ναι, δίνω και... ναι, έχω τα σπόρια εγώ στην τσέπη και μετά αρχίζουν όλοι τριγύρω. Αδερφέ, κανένα σποράκι, κανένα αυτό. Δύο σπόρια στον Αποστόλη. Άσε τώρα. Γιατί τι έχουν τα σπόρια στο γήπεδο. Έλαβε τώρα. Τι έλαβε τώρα όταν ήμασταν σπίτι την προηγούμενη μέρα και βλέπαμε τον Άρη, τρώγαμε σπόρια. Ναι, αλλά ήταν τηλεοπτικό. Τηλεοπτικό στο γήπεδο, δηλαδή τι φωνή. Όχι φωνή, δεν είπα εγώ αυτό, αλλά τσούκου 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 τώρα σπαστικό είναι. Μα το σπόρι. Ποιος μας ακούει στο γήπεδο, όλοι ουρλιάζουν. Τους άλλους ας πούμε που τσούκου τσούκου και μυρ 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 μυρ, δηλαδή καλύτερη είναι. Μα το σπόρι φτιάχτηκε για το γήπεδο ρε παιδιά, είναι απόλαυση πεντουσία. Επίσης πεινούσα χτες, αυτό 3 ώρα γήπεδο, δεν προλαβαίνεις να φας. Δεν προλαβαίνεις να φας, είναι δύσκολα. Κάποιοι πάνε με το ταπερ, μου είχαν στείλει φωτογραφία, δεν την είχα δημοσιεύσει. Τάπερ μέσα από τη θύρα 3 στο προηγούμενο παιχνίδι του Άρη, το εντός έδρας. Στο εκτός έδρας ήταν στη δράμα. Στη δράμα ήταν, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, τα ξέρουν ναι. Καλύτερα τα inbox μου από ό,τι τα ξέρω. Όχι, το ξέρω νομίζω τον άνθρωπο που στο έστειλε. Και ξέρω ποιος το έτρωγε. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Και όχι, δεν ήταν ο Πασχάλης. Ρε εσύ, θα πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο και θα φοβάται. Θα είναι εδώ μια κοντή να γόνει τη μύτη παντού. Θα σε ψάχνουν. Πλέον πάω και χωρίς μπλούζα BBC. Για να μην με καταλαβαίνουν. Καλημέρα στην γραμπούλα. Καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλώς τον, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Λοιπόν, είναι και η πρώτη μέρα που έρχομαι στη δουλειά, είχα μια άδεια τώρα. Τυχερέ. Δεν σε χάλασε. Είμαι λίγο στα... στα χαμένα. Γιατί μετά από τόσο σχεδόν 2 εβδομάδες και να μην δουλεύεις. Τι ωραία δουλειά είναι αυτή, ρε. Τι δουλειά κάνεις, να έρθουμε και εμείς να την κάνουμε. Οδηγός είμαι, οδηγός. Σε σχολικό να φανταστώ, ε. Όχι, όχι. Φορτηγό, μεταφέρω πλαστικά και τέτοια. Αλλά γιατί τόσο καιρό καθίσατε. Κοίταξε τώρα, γιατί κάποια στιγμή κλείνει το εργοστάσιο. Θα έχουν και μαζεμένες άδειες. Παραγωγή δεν υπάρχει και αναγκαστικά θα έρθω ναι, όταν θα μαζευτεί η παραγωγή για να μπορέσει να κάνει. Μ' αρέσει που ζητάμε και εξηγήσει τώρα τον άνθρωπο. Έχω υπάρξει και ξέρω και έχει δίκιο όντως η παραγωγή. Σε τρόφιμα είσαι? Όχι, όχι πλαστικά. Γιατί και στα τρόφιμα ο Ιανουάριος είναι χάλια μήνα. Παντού είναι χάλια μήνα. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται. 15 μέρες με 17 το καλοκαίρι και άλλες τόσες σχεδόν το χειμώνα. Καλή επιστροφή, καλά κουράγια. Να μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Λοιπόν, ναι. Μετά από πόσο καιρό έκατσαν οι ομάδες τέτοιο, κάναν τις διακοπές τους. Και αυτοί 15 μέρες περιμέναν να έρθει η παραγωγή. Ναι. Όταν, άμα καθίσετε και διαβάσετε τα σχόλια που γίνανε τώρα στα, μετά τα όλα τα μάτια, ξέρω εγώ, φιλικό το ένα, φιλικό το άλλο, φιλικό την ΑΕΚ, φιλικό του ΠΑΟΚ, φιλικό του Ολυμπιακού. Τελικά δεν είναι πρωτάθλημα αυτό, αυτό είναι διοργάνωση φιλικό. Πάντα έτσι λέμε, εντάξει. Okay. Για μένα είναι φυσιολογικό. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα φιλικό. Εντάξει, οκ. Okay. Οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και είναι έτοιμες για πρωταθλητισμό αρχίζουν σιγά σιγά να ρολάρουνε, αρχίζουν να αποκτούν να φαίνεται. Φυσιολογικό δεν είναι. Δηλαδή, αν δεν ρολάρεις το Γενάρη, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Γι' αυτό γίνεται. Εντάξει. Και να φαίνονται διαφορές. Και να πω και το τελευταίο και να κλείσω. Δοδεύουμε προς ένα μάτσο ένα πρωτάθλημα. Έτσι, όπως έχει γίνει, είναι το φυσιολογικό που έχει γίνει στις Ευρωπαϊκές. Ένα μάτσο, ένα πρωτάθλημα. Δηλαδή,
κάποιο μάτς θα καθορίσει ένα πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κοίταξε, φέτος είναι λίγο πιο άμφυρο. Πάνε τρεις διεκδικητές, οπότε μπορεί να γίνουν πολλές καραμπόλες. Δεν με κατάλαβες. Ναι. Τώρα θα παίξουν τώρα οι τρεις πρώτες μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή θα παίξει ο ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ. Ναι. Η Τούμπα νομίζω, και θα πάει μόνο στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, ένα από αυτά τα μάτς θα είναι ένα πρωτάθλημα. Λες, ε. Έτσι λέω εγώ. Μάλιστα. Τώρα όπως το βλέπω. Δεν ξέρω άμα θα λήξει όμως. Α, κατάλαβα που το πας. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Σε φιλούμε. Καλή δουλίτσα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εντάξει. Ένα μάτσι παραπάνω από ένα μάτσι. Μπορεί να γίνει και κάποιο. Βέβαια θα πάνε όλοι τώρα χέρι-χέρι, αλλά μπορεί να γίνει και κανένα στραβό αποτέλεσμα. Δεν ξέρεις τώρα τι και πώς. Αλλά βλέπουμε. Δηλαδή τρία χι να έρθουνε. Ναι. Δηλαδή στα τρία παιχνίδια που είπε ο κύριος. Ναι, 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 ναι. Με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό να φέρει χι ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Παραμένει η βαθμολογία έτσι όπως είναι θεωρητικά. Ναι. Θα είναι τα μεταξύ τους μετά, θα κρίνουν. Τα μεταξύ τους. Τον υπόλοιπο. Εντάξει, βλέπουμε ότι πλέον όλοι προχωράνε και σε ενισχύσεις. Ο Ολυμπιακός χθες έφερε Μυραλά. Σε ενθουσιασμό τάξη των Ερυθρολεύκων. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός. Βέβαια στην Everton τον λέγανε λίγο Μυραλά out. Σου γράφα κάτι σχόλια. Άντε, ευτυχώς. Μετά από 5 χρόνια παρουσίας στην Λίγκα. Αμπάλι είναι, δεν ξέρω. Έτσι, στο Λίβερπουλ. Είχε γεμάτη σεζόν ο Μυραλά. Δεν είναι ότι δεν έπαιζε. Κανονικά, νομίζω ο βασικός του απέδωσε σε αρκετά παιχνίδια. Είχε καμιά, βέβαια δεν είχε καμιά 120 συμμετοχές, 39 γκολ, κάπου εκεί το διάβαζα. Ενώ στον Ολυμπιακό η χρονιά που έκανε οι δύο σεζόν ήταν. Είχε βγει από γκολ. Ναι, είχε βγει και πρώτο σκόρε του. Πρωτοθλήματος. Κοίτα, το ξέρει μπάλα, ξέρει. Φρέ, είναι εντάξει. Άξι, αν είναι σε καλό επίπεδο, εννοείται η προσθήκη αυτή είναι πολύ σημαντική για την επίθεση προς τον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε. Δεν είχε τραυματισμούς, πράγμα που είναι θετικό για τον ίδιο. Μα γι' αυτό λέμε ότι είχε γεμάτες χρονιές στην Everton. Δεν ήταν ότι ήταν παρακονισμένο. Είναι έξω, οπότε okay, θεωρητικά είναι σε καλή κατάσταση από άποψη φυσικής κατάστασης. Αυτό που λέει ξέρει την πραγματικότητα. Ξέρει την πραγματικότητα, δεν θα χρειαστεί να προσαρμοστεί, όλα αυτά τα ξέρει. Ξέρει και τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Έλα τώρα στα μάτια για τους πανηγυρισμούς. Για τους πανηγυρισμούς. Ναι, δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος πάει σε μια ομάδα που διεκδικεί δύο τίτλους. Δεν χρειάζεται να ξέρει τα νυχτερινά κέντρα. Βεβαίως και μάλιστα δύο διαφορετικά. Δεν μπορείς να πας το ίδιο, να πανηγυρίσεις και πρωτάθλημα. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Ναι. Σκέψου τώρα, πάρε ο Πάουκ Ντάμπλ και να τους πάνε σε ένα, ε. Λογικά σε ένα θα τους πάνε. Σε ένα, γιατί δεν μπορείς να πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα, γιατί θα έχεις μετακινήσει. Ξέρουμε και σε ποιο. Σε ποιο. Πρόβλημα, το παίξουμε κουπόνα. Όχι, να το πούμε. Κάτσε, θα δούμε τι θα έχει γίνει. Κάτσε, θε να το πούμε δηλαδή στην Ελλάδα. Πέρυσι φέρανε από την Αθήνα τον Αργυρό εδώ, Κυριακή ναι, βράδυ, ανοίξαν τα μαγαζάνα. Που με λες και δεν έχουμε. Εμείς και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι. Επειδή δεν είμαστε τραγουδίστε να τραγουδήσουμε. Μα το έχω πει αυτό Πολάκης, ότι η ορχήστρα μας διατίθεται προς πανηγυρισμούς ομάδων. Το ότι το handball του ΠΑΟΚ όποτε παίρνει τίτλο πάει σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Ναι. Σε τεχνάδικο πάει. Σε τεχνάδικο. Αυτό το ΠΑΟΚ θέλουμε να τα ακούτε εκεί μερικοί. Μου φίλιο κουν. Έτσι. Περίπου. Εν λευκό. Εν μαύρο λευκό. Ένα πρόμαυρο εν προκειμένου. Είναι αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που απασχολεί την εκπομπή μας. Πού θα πανηγυρίσουν οι ομάδες. Γιατί ο Άρης άμα ανέβει κατηγορία, ο Ηρακλής αυτό. Θα το πάνε ένα μπουζούκι, μωρέ. Δεν θα το πάνε. Δηλαδή οι δικοί μας ξέρουν ότι δεν θα το πάνε. Κοίταξε, δεν θα πάνε μπουζούκι. Άκου να σου πω. Θα πάνε όμως σε γνωστό μαγαζί. Θα πάνε κλαμπ. Ένα κλαμπ θα το πάνε. Έτσι κι αλλιώς το πάνε. Αυτό, εντάξει, θα πάνε λίγο πιο. Ρε παιδί μου, θα το πάνε με κερασμένα τα ποτά από τη διοίκηση, αυτό σου λέω. Α, ναι, κούτρα ποτό. Εντάξει, δεν ναι. θα πάνε τώρα μπουζούκι. Συγηθεί καρυπίδη, αλλάτε παιδιά μπουκαλάκι το βράδυ και τέτοια. Καλά, θα του κεράσει μάλλον όλοι οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, και στο μαγαζί. Εντάξει, δεν είναι και για μπουζούκι άνοδο. Ναι, όχι. Όχι. Πρώτο τραπέζι, ο Πάοκ όμω, αν πάρει πρωτάθλημα, είναι για μπουζούκι. Είναι για μπουζούκι. Ναι, 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 προφανώ. Είναι για μπουζούκι κανένα δεκαήμερο. Τόσα χρόνια. Στο τέτοιο να πάνε, εσύ, στον Γκιάμο να βάλει και το κασκόλ του Πάοκ. Δεν το έχει βάλει σωστό. Ναι, είναι μια πολύ καλή λύση. Δηλαδή έχει βάλει όλα τα κασκόλ. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Έχει ναι. φορές. Μπάσει κανένα ρέμο θα πάει ο Πάξης, φαντάζεσαι. Βουλιούκα. Θα πάρει τα πρώτα δημοσιογράφη. Αντί να πάνε στο Βέρτι που είναι και ο παδός της ομάδας. Μα δεν τραγουδάνε αυτοί στη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχει έλλειμμα. Να συγχυστούμε. Υπάρχει έλλειμμα στην πόλη αυτό. Κάνουμε από τώρα, κυρίες και κύριοι. Αφού είναι... το κράτος των Αθηνών έρχεται και παίρνει. Είναι μόλις Γενάρης και μπορεί το Μάιο να είμαστε καλά και να πανηγυρίζουμε. Είπαμε άνοδο του Άρη στο ποδόσφαιρο. Άνοδο του Ηρακλή. Ποδόσφαιρο μπάσκετ. Πρωτάθλημα κύπελο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Βόλεϊ ΠΑΟΚ. Και ούτω καθεξής. Καλά, βόλεϊ Ηρακλή. Γιατί δηλαδή βόλεϊ ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ τον πάει ο συνήθως, ας πούμε, κάνει την ανατροπή. Κάτσε ρε φίλε, καλά. Και εγώ τρίτη είμαι. Είσαι δεύτερος, είμαι τρίτη. Γιατί δηλαδή εσύ να έχεις περισσότερες πιθανότητες. Σε μενίκη του Ηρακλέως, να τα λέμε και αυτά, γιατί ασχοληθήκαμε και με βόλεϊ, γίναμε άκρος βολεϊκοί, που είναι φροηδικό άθλημα, το ξέρουμε. Τα έχουμε πει αυτά εδώ σε αυτή την εκπομπή, τα έχουμε αναλύσει όλα. Μάλιστα, Football League χθες, ο Άρης επικράτησε άνετα. Είμαστε έτοιμοι. Είπαμε γιατί ξεκινήσαμε από τα ποτά στη θύρα 3. Ωραίο ποδοσφαίρι. Μ' αρέσει που πάτε και γήπεδο να πούμε κανένα αγωνιστικό μέσα. Τι έγινε, τι να γίνει. Το ποτό που έπινε ο άλλος. Επίσης, πρέπει να ομολογήσω ότι λυπάμαι το Βαγγέλη Πλατέλα. Ναι, γιατί... Είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς και δεν είναι για Football League. Ναι. Θα μπορούσε να παίξει από τις 16 ομάδες της Super League στις 13 πάρα πολύ άνετα. Ο Πλατέλας πέρυσι που έπαιζε. Πού ήτανε? Έχει, νομίζω, πέρυσι δεν ξέρω ήταν που ήταν στην ΑΕΚ πριν. Παραγκονισμένος. Πριν κάνα δύο χρόνια πρέπει να ήταν στην ΑΕΚ. Ήτανε στην ΑΕΚ, ό,τι ήτανε, αλλά πέρυσι που έπαιζε ο Πλατέλας. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι καλά. Κάτσε, το δούμε τώρα. Πέρυσι, λοιπόν, Ατρόμητο Αθηνών. Από τον Ατρόμητο ήρθε. Ωραία. Στον Άρη. Αυτό το παιδί αρχικά θα μπορούσε να παίζει από τις 16 ομάδες Super League στις 13 πολύ άνετα. Στις άλλες 3 θα μπορούσε να παίζει αλλαγή. Ναι. Το τι χιλιόμετρα ρίχνει στο παιχνίδι και το τι ξύλο τρώει σε κάθε αγώνα. Είναι βαρόμετρο το φετινού Άρη, το έχουμε πει. Είναι το λυπάμαι σε κάθε παιχνίδι. Τρώει λίγο σούτι, το τρώει. Είναι κοντο. Κοντοπίθαρος. Πάντα κάποιο παίχτη που ξέρει μπαλίτσα και αρχίζει και του περνάει του άλλου, εννοείται θα φάει την περισσότερη κλωσιά. Και επίση νομίζω ότι οι συμπαίκτε του νιώθουν μια σιγουριά δίνοντά του την μπάλα. Και πολλέ φορέ κάνουν κατάχρηση να του δίνουν την μπάλα. Ο άνθρωπο χωρί λόγο επιβαρύνεται. Θυμίζει λίγο ΠΑΟΚ όταν έκανε επιθέσεις μόνο από την πλευρά του Μάτος, ας πούμε, κατά την περσινή σεζόν και στην αρχή της φετινής χρονιάς. Είναι δηλαδή απίστευτο κάθε παιχνίδι αυτό έτσι, το πράγμα. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα ρε παιδιά. Καλώς το να. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε. Ναι, όλα εντάξει. Εντάξει, όλα. Μια χαρά από τα μπάσκετ. Ψυχολογικά και σωματικά. Χαιρόμαστε. Να, και ένα ΠΑΟΚ στη γραμμή, ρε, να πούμε. Δεν ξέρετε να διαχειριστείτε τις επιτυχίες μου. Τις νίκες της ομάδας. Ναι, ναι, ξενερώνετε. Δεν μου λες βουγικά. Εντάξει, βγάλαμε λεφτά προχθές. Προχθές τι ήτανε. Στο μάτσι, Ηρακλής ΠΑΟΚ, βολή. Όχι, δεν έπαιξα. Δεν έπαιξε. Να, ένα μάτσι που έπρεπε να μόνο εσύ δεν έπαιξε. Α, μάλιστα, εντάξει. Δεν έπαιξα. Καταγγελία είναι αυτό. Όχι, δεν είναι τίποτα. Όχι. Όχι, δεν έπαιξα και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να παίξω. Γενικά τον Ηρακλή δεν παίζω συχνά Ηρακλή. Το ομολογώ. Κοίταξε, Κατερίνα, είδες προχθές, ανέβασα, έκανες like. Ναι, προφανώς. Κεφαλικό. Για ποιο πράγμα ρε παιδιά, ενημερώστε μας και μας βάλτε, παίξτε με. 4-0 το έπαιζα εσύ. Α, το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ναι, και ήρθε 5. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει, εκεί μας καταντήσανε. Τώρα πραγματικά ντροπή. Εκεί μας καταντήσανε. Δεν ξέρω να παίζω παιδιά, δεν γίνεται αυτό ψυχολογικά. Χαλάστηκα. Ειδικά την ομάδα σου, είναι μεγάλο λάθος να την παίζεις το στοίχημα. Ναι. Καλά, πολλοί παίζουν την ομάδα τους αντίθετα για να είναι. Μόνο να την κοντράρεις. Ναι, κερδισμένοι. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι αλχημίες. Τι να κάνουμε, αφού είναι υπερομάδα, πώς να την κοντράρουμε. Όχι, αρχίσαμε. Αυτά. Να τα. Για μπασκετάκι, τι έχεις να πεις. Μπασκετάκι, παιδιά, φοβερό. Όχι μπασκετάκι, είναι πλέον μπασκετάρα. Μπασκετάρα εδώ είμαι τη Βουγιούκα, επιμένει. Ναι. Σύσομος νομίζω. Πήγα χθες, ναι, πήγες. Πήγα στο γήπεδο, λέω πω τώρα πόσα θα φάμε πάλι. Τι πηγαίνω. Τι πηγαίνω. Καταλάβατε πώς το λέω. Ναι. Αλλά η ομάδα, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το έχω ξαναπεί. Ναι. Είναι εύκολο να τα δώσεις όλα μία και να τα διαλύσεις. Ναι. Το δύσκολο είναι να στηρίξεις την απόφασή σου, την επιλογή σου. Ναι. Και η ΚΑΕ κράτησε τον προπονητή. Πίστεψε σε αυτόν. Και δικαιώνεται. Ναι, γιατί την προηγούμενη πριν από. Τι, μεσοβδόμαδα, ας πούμε, ακούγαμε τι είναι αυτά πάλι μετά την ΙΕΤ από το Λαύριο. Ότι. Ναι. Αου, αου. Κοίταξε. Παιδιά, χθες έπαιζε με 4 Έλληνες για αρκετή ώρα. Και τους άλλαζε συνέχεια. Τέλος πάντων, εντάξει, η ομάδα προχωρά, θα δούμε. Και παιδιά, και στον μπάσκετ, τι να κάνεις άλλο. Εντάξει, αυτό μέχρι τι εκεί. Τι να πάει στην τρίτη θέση, και. Όχι, απλά στον μπάσκετ, ό,τι κάνεις, θα το κάνεις. Αν μπορείς να ξεχωρίσεις, θα το κάνεις στα play-off. Αν δεν το κάνεις μέχρι στα play-off, δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε. Πραγματικά δεν έχουν σημασία οι νίκες. Αν εξαιρέσεις τώρα δηλαδή παραμονή και καλή. Ψυχολογία. Όχι, καλό πλασάρισμα ας πούμε, στις θέσεις, το play-off, δεν έχουν απολύτως καμία σημασία οι νίκες στην κανονική διάρκεια. Μπορεί να βγεις δηλαδή 8ος, να σου το πω έτσι, και να πας να πάρεις 40 μεταγραφές τον Ιανουάριο για να πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Πάω, άμα δεν έχανε από το Λαύριο, θα ήταν πιο πάνω από τον Ολυμπιακό τώρα.
Ναι, το Λαύριο έχει μια χαρά ομάδα. Αυτό λέμε όμως τώρα. Είναι. Θα ήταν δεύτερος. Δεν έχει σημασία, αυτό σου λέω. Και δεύτερος να είναι. Το Λαύριο είναι δεύτερο. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ πέσει είναι δεύτερος στο μπάσκετ. Ναι. Θα πάει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ναι. Με πλεονέκτημα έδρας. Ναι. Και θα περάσει σε σειρά αγώνων. Εγώ λέω όχι. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό, όλο το ζουμί είναι στα play-off. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, άσχετο τώρα, το θέμα που θίξετε είναι πολύ σοβαρό. Πιο απ' όλα. Μόνο σοβαρά φύγουμε. Για τους καλλιτέχνες που θα πάει η ομάδα. Μα δεν έχεις προετοιμασία από τώρα, πότε, πώς πας έτσι για πρωτάθλημα. Πας μου φέρνεις. Ναι. Χαίρομαι που το πιάνετε από τώρα για να ξέρουμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εννοείται. Εμείς γι' αυτό ζούμε. Μα φέρουνε τώρα μεταγραφές. Φέρει αυτό να έχουμε λήψη εκεί και πραγματικά έχουμε λήψεις σε νυχτερινά κέντρα που δεν έχουμε σχήματα. Αυτό που έγινε πέρυσι δεν ήταν σωστό, παιδιά. Εννοείται. Εμείς το λες. Το θίξαμε εδώ από την πρώτη μέρα. Το που είχαμε. Κλείσανε το μαγαζί και πήγανε μόνοι τους. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Και φέρανε από Αθήνα καλλιτέχνη. Εντάξει, τι είναι αυτά που. Λες και εμείς δεν έχουμε. Λες και εμείς δεν είμαστε, να πω εγώ. Εμείς δεν είμαστε καλλιτέχνες. Δεν θα τραγουδούσε, δεν είναι αυτό. Ή δεν έχει το κοινό του να πάει να τον στηρίξει. Εντάξει, δεν θα τραγουδούσα εγώ τώρα σε αυτούς γιατί αυτοί θα θέλανε άλλα τραγούδια. Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν καταλαβαίνουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε, σε φιλούμε. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Για καλό και για κακό, βάλει το ρεπερτόριο σπονδιακά. Εντάξει, οκ. Έγινε, άμα είναι να πάρουμε τη δουλίτσα, τι να κάνουμε, θα αναγκαστούμε να βάλουμε. Βάλτε το εσύ και θα το κάνουμε. Γιατί ο Αργυρός και ποντιακά πέρυσι δεν κατάλαβα αυτά τα κλαρινίστικα που λένε. Άντε τώρα να μην μιλήσω. Ή και τι είπε, εκάει και το τσάμπαρσιν. Σε παρακαλώ τώρα, άντε, έγινε. Ο Κουρκούλης, παιδιά, είναι για αυτά. Δεν τον πήραν όμως. Δεν τον πήραν. Ήταν στην Αυστραλία όμως, πέρυσι ακόμα. Στην Αυστραλία, πανηγυρίσουν. Να σε καλά, σε φιλούμε. Τσάου, τσάου. Γεια. Είναι 8 του Γενάρη και εμείς θίγουμε από τώρα τους προβληματισμούς. Πού θα πάνε οι ομάδες, να πανηγυρίσουν τους τίτλους. Από τώρα θίγουμε αυτό το πρόβλημα. Προνοητική εκπομπή. Όταν θα έρθει μπροστά μας αυτή τη στιγμή και δεν θα ξέρουμε πώς θα διαχειριστούμε, θα δούμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρχουν και κραξίματα και χίλια δύο πράγματα. Προνοήμοντα, παιδιά, πριν πεινάσουν, κανονίζουν. Έτσι. Κλείνουν τραπέζα, να πούμε, κανονικότατα. Λοιπόν, κάντε ησυχία να πω αποτελέσματα Football League. Πες Football League, δεν θα τα πούμε έτσι πώς πάμε στο τέλος. Όφη Κισαμικός 3-0. Ναι. Βέρεια Τρίκαλα 0-1. Παιχνίδια Σαββάτου. Παιχνίδια Κυριακής. Αχαρναϊκός Καλλιθέα 0-3. Με αυτός Αχαρναϊκός όλο 0-3. Ναι, εντάξει, ναι. Τρίμπαλα άλλο την ώρα. Πανσεραϊκός Καρδίτσα 1-1. Αυτοκτονία, φάγαμε γκολ στο 94. 1-0, χάσαμε πέναλτι δοκάρι και στο 94, ας πούμε, πήραμε το από την Καρδίτσα που είναι για υποβασμό. Τέλος πάντων. Δόξα δράμα που είναι πιο πάνω από εμάς, βέβαια, αλλά είναι για υποβασμό. Άλλο αυτό. Δόξα δράμα από Πανηγιάλεως 0-0. Σπάρτη Γυνιακός 1-0. Γέλα τη δόξα. Η δόξα πάει για διάλυση από τη. Όφι, και όχι. Καλά, και ο Όφι, αλλά και η δόξα. Έφυγε ο Πετρόπουλος. Έφυγε ο Γκέραρα από τη ζωή και πάει για διάλυση. Ούτως ή άλλως από διάλυση είναι από καιρό, ναι. Άρης Απόλλων Πόντου 2-0. Παναχαϊκή Απόλλων Λάρισας 2-1. Και Καραϊσκάκης Εργοτέλης 2-1. Μάλιστα, στη βαθμολογία. Πρώτος ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Με 26 βαθμούς και χωρίς ήττα, με δύο ισοπαλίες. Ακολουθεί η Παναχαϊκή με 23, Όφη μαζί με τα Τρίκαλα 18. 8 βαθμοί διαφορά, ναι. Όφη λιγότερο παιχνίδι όμως, δεν έχει κάνει το ρεπό του, 9 παιχνίδια. Όφη 10 ώρες. Δεν έχει τα ρεπό του Αχαρνικού. Α, καλά, είναι μια νίκη. Τέλος πάντων, ναι. Σπάρτη 17, Καραϊσκάκης 16, Δόξα Δράμας 15. Τελείωσε και η Δόξα. Πόντου και Αναγέννηση Καρδίτσας 14. Βέρεια 13, Απόλλων Λάρισας και Κισαμικός 12. Ο οποίος Κισαμικός σε όλους μας αρέσει που τον έχουμε δει. Νίκη δεν μπορεί να σταυρώσει. Ναι, πραγματικά. Εντάξει, ναι, νίκη δεν μπορεί να σταυρώσει, αλλά τα είναι πιο πάνω. Εμείς τι κάνουμε σαν Πασεραϊκοί που πέσαμε στη ζώνη του υποβασμού. Πανσεραϊκός και Γυνιακός 11, Πανεγιάλεως 10, Καλλιθέα 8. Μεγάλος Εργοτέλης. Τρεις. Έφυγε ο Γκόνιας. Κάθε αγωνιστική αναρωτιόμαστε. Αμά έφυγε ο Γκόνιας. Ακόμα εκεί είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Και ο Αχαρναϊκός. Μείον 51. Μάλιστα. Πώς διάλογο θα πέσετε, δηλαδή, πες μου λίγο τώρα. Πώς γίνεται πέστε. Να πέσετε. Δηλαδή, έχει τον Εργοτέλη με τρεις βαθμούς. Ωραία. Εγώ με μείον 51. Ναι, εντάξει, αλλά οι υπόλοιποι. Μα είμαστε ζώνη του υποβασμού. Πρέπει να περάσουμε κάποιον από του Απόλλου Λάρισα, Κισαμικού, Βέρειε, Καρδίτσε, Πόντι. Και αυτά κάνετε, εντάξει. Περιμένουμε να διαλυθούν οι ομάδες. Περιμένουμε να διαλυθεί ο Όφη. Να πάει, ας πούμε, γιατί πάει και προς διάλυση ξανά. Αυτό το μεταξύ είναι φουλ άδικο και να το. Λίγο, ένα λεπτό δώσε μου να το τονίσει. Είναι φουλ άδικο όταν κάποια ομάδα διαλύεται μεσού τη περίοδου. Ναι. Γιατί. Έχω παίξει εγώ με τον Όφη. Ναι. Ωραία. Πες δεν έχω κερδίσει. Ναι. Έχει συμβεί αυτό. Ναι, όπως ο Άρης, ας πούμε, δεν κέρδισε τον Όφη.
Μια ομάδα η οποία τώρα θα τον βρει τον Όφη μπροστά της, αφότου διαλυθεί, παίρνει 3 βαθμούς. Εγώ μόλις όμως πέταξα 2. Κατάλαβες, είναι αρκετά άδικο. Άδικο, αφού αυτά έχει η οικονομική ζωή του. Δήλωσε το από την αρχή ότι εγώ δεν μπορώ να τη βγάλω τη χρονιά. Θα πρέπει να έχουν άλλου είδους ελεγκτικοί μηχανισμοί για να προνοούν το πόσο οι ομάδες συμμετέχουν στα πρωτάθλημα. Αφήστε παιδιά, είδα χθες και τον Big Short και ξέρω τα πάντα. Το Big Short. Είναι μια ταινία που μιλάει για την οικονομική κρίση της με τα στεγαστικά δάνεια στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008. Και τι σε νοιάζει εσένα, δηλαδή έχεις κόμμα, έχεις αγροτεμάχη, ας πούμε, στο Τέξας. Από εκεί ξεκίνησε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Από εκεί προήρθαν όλα, ας πούμε, από τα στεγαστικά και το πώς έσκασε αυτή η φούσκα, ας πούμε, των ανεξέλεκτων δανείων. Αυτός κρυφά παίζει Wall Street. Ναι, παιδιά, καλά τώρα, εντάξει. Παίρνει Bitcoin. Bitcoin παίζει ο Μπέλος. Τα CDO και τα CPO τα παίζουν στα δάχτυλα, ας πούμε, και εκεί δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν υπήρχε ΕΠΟ δηλαδή στη Wall Street να ελέγξει την συνδοσία. Τέλος πάντων. Αυτό είναι αυτός που είναι χρηματιστήριος. Τι νομίζεις. Μα γι' αυτή έρχομαι 6 ώρα το πρωί, για να βλέπω τον Νικέι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. 7:30 μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Εδώ στο τελευταίο μας. Σχεδόν μισάωρο του αθλητικότατου λόγο επειδή της Δευτέρας. Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε τους έσχατους που προσθέτεται στην παρεούλα μας στο πρωινό της Δευτέρας 8 του μήνου. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θωμά που μας δίνει και την καλλιτεχνική του προστίκη σε αυτό που εξετάζουμε σε περίπτωση πανηγυρισμών στο τέλος της χρονιάς για την ομάδα του Δικεφάλου. Αρχικός λέει τι ποντιακά ρε, ΣΥΡΙΖΑ μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ λέει θα παίζεις. Και στο διάλειμμα καλίνκα με τον Λεπά. Έκανα και μια διαπίστωση χθες στο γήπεδο. Ναι. Ότι ο Άρης με ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει παίξει αλφα. Εντάξει, πόσα χρόνια έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, από 15. 15. Πόσο είμαστε, δεν έχει παίξει ο Άρης αλφα. Παίξει. Θα παίξει όμως τώρα, του χρόνου θα λέμε Άρης με Πασόκ και Άρης με ΣΥΡΙΖΑ. Άρης με Πασόκ ήταν... Υποβιβάστηκες μήπως με Πασόκ. Όχι, με Νέα Δημοκρατία. Με Νέα Δημοκρατία. Πότε το 14. Το 14 υποβάστηκε ο Άρης. Ναι, ναι, ναι. Με Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα με ΣΥΡΙΖΑ θα επανέλθει. Με Πασόκο Άρης έπαιζε στο Καλντερόν και έπαιρνε διπλό. Και με ΣΥΡΙΖΑ παίζει, ξέρω εγώ, έπαιζε με τη Θεία Λαφιλότα τώρα. Κάτσε καλά. Έτσι. Δηλαδή είναι Άρης με Πασόκο και Άρης με ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι σου χαλάει το όνομα. Μην να κάνουμε. Λοιπόν, καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Ευθύμη από το Μαϊάμι. Καλημέρα σε όλο το στούντιο Μπάμπη. Τι καιρό έχουν να μας πει. Να καταστρέψουμε και το Μαϊάμι. Καλημέρα σε όλο το στούντιο Μπάμπη. Άμα πάρει ο ΠΑΚ το πρωτάθλημα φέτος, ο Σαββίδης θα φέρει τραγουδιστή από την άλλη άκρη του κόσμου. Άμα λάχει λέει και με private jet. Κατερίνα λέει σε ψάχνουμε με πάπλωμα και απόψε στο Μαϊάμι. Για να μην ξεχνάμε την προηγούμενη εβδομάδα μας είχε κάνει ποδαρικό φίλος μας ο Ευθύμης από το Μαϊάμι. Ήμασταν εδώ με την Κατερίνα την προηγούμενη Τρίτη και μας είχε πει ότι έχει 23 βαθμούς, κάνα Χριστούγεννα στις παραλίες. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος ο καιρός και λέγαμε και οι δύο ότι θέλουμε να κάνουμε Χριστούγεννα σε ζεστό περιβάλλον. Και την επόμενη μέρα έπεσε 20 βαθμούς η θερμοκρασία, έκανε 5-6 κάτι τέτοια. Εντάξει, καταστρέφουμε και το Μαϊάμι, φέρουμε τις κλιματικές αλλαγές. Στη Νέα Υόρκη είχαν μείον 15. Αλήθεια. Είναι όλη η Νέα Υόρκη χιονισμένη. Δεν είναι παράλογο. Εντάξει, ναι, συνήθισε. Για τη Νέα Υόρκη δεν είναι καθόλου παράλογο να είναι χιονισμένη τέτοια περίοδο. Αλλά έβλεπα φωτογραφίες και ήταν τόσο ωραία. Έχουμε γκαϊλέ τώρα και για τη Νέα Υόρκη. Το ζήλεψα. Το ζήλεψε. Γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε και εδώ χιόνια. Ναι, θυμάσαι. Ναι, καλά, εντάξει. Ναι, είχαμε χιόνια, αλλά το τι είχε συμβεί όμως στη Νέα Υόρκη. Καλά, χιόνια στη Νέα Υόρκη σημαίνει ότι. Μια χαρά θα πάνε στη δουλειά τους, μια χαρά θα ζεσταθούν εδώ πέρα στο πρώτο χιόνι. Αλατιέρες. Είχανε παγώσει όλα, σωλήνες. Στη Νέα Υόρκη πάντα την πρώτη μέρα υπάρχουν προβλήματα. Έτσι, γιατί να τα λέμε δεν και το περιμένουν. Γιατί θα περιμένει. Σε όλο τον κόσμο ναι, πάντα η πρώτη μέρα του χιονιά έτσι. Είναι λίγο περίεργη. Γιατί συνήθως συμβαίνει βράδυ το πρώτο χιόνι, οπότε... Το πρωί καθυστερούν λίγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Και υπάρχει αυτό είναι απλά Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, δηλαδή. Έχουμε τεχνογνωσία. 2-31-0-2-87-38 αριά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε καθημερινώς. Εφημερεύει το κατάστημα, κυρίες και κύριοι του λόγου επειδή δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει χάμου. Ολοκληρώσαμε και με τις καλαθόσφαιρες δεν είπαμε εδώ. Μπάσκετ νίκη, ναι, με τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τα αναφέρουμε όλα από το ξεκίνημα, ας πούμε, και τα πηγαίνουμε. Να, έτσι, όπως βολέψει. Εναλλασσόμαστε ούτως ή άλλως. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού με 78-71 ευκολότερα από όσο δείχνει το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πραγματικά είναι αλήθεια και ήταν νομίζω νίκη, αν όχι
χρονιά, καλά αγωνιστική σίγουρα, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη νίκη χρονιά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην Euroliga έχει το καλύτερο ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι δεν δείχνει σημάδια κόπος, αλλά δείχνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο φορές υπέστη ήττες από ΑΕ και ΠΑΟΚ όταν αγωνίστηκε Παρασκευή βράδυ. Mm-hmm. Επίσης, ο Γιάννης Φερόπουλος σχολίασε αυτό το πράγμα, ότι δεν ήταν ίδια η προετοιμασία των δύο ομάδων για το παιχνίδι. Ναι, τραγικό βέβαια. Και η απορία μου είναι ότι είναι αστείο να το λέει αυτό ο προπονητής του Ολυμπιακού, ασχέτως αν είναι ο Γιάννης Φερόπουλος ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν είναι δηλαδή προς το πρόσωπό του προσωπικά, αλλά προς την ιδιότητα. Γιατί παίζει σε Ευρωλίγκα Τρίτη, Πέμπτη ή Τετάρτη, Παρασκευή, όταν έχει διπλή αγωνιστική Ευρωλίγκα που συμβαίνει συχνά. Και παίζει Ευρωλίγκα εδώ και πόσα χρόνια. Δεν είναι τώρα, δηλαδή. Δεν σου βάλαν τώρα μάτς Παρασκευή. Αν ξέρχεσαι σε αυτές τις συνθήκες και ξαφνικά σε ενοχλεί το παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Όταν θα σας πω γιατί το λέει. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσεις. Από φέτος η Ευρωλίγκα έγινε Παρασκευή. Πρωτάθλημα ουσιαστικά. Όχι, έγινε πρωτάθλημα. Ναι, μέχρι και πέρυσι ήταν όμιλοι. Ήτανε όμιλοι. Και πέρυσι ήταν πρωτάθλημα, δεν τα θυμάστε καλά. Και πέρυσι ήταν όλοι δεν ήταν πρωτάθλημα. Στοίχημα, 100%. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν πρωτάθλημα. Και πέρυσι ήταν όλοι με όλους. Τέλος πάντων, είναι σχετικά πρόσφατο τέλος πάντων. Είναι δύο χρόνια αυτό που συμβαίνει. Εγώ νομίζω ότι δεν ήταν πέρυσι, αλλά οκ. Okay. Σίγουρα, 100%. Ήταν αναμενόμενο ότι. Όλες οι ομάδες ήταν αναμενόμενο ότι θα. Πώς το λένε, ότι δεν θα δίνουν τόσο μεγάλη έμφαση στα πρωταθλήματά τους. Γιατί αυτό που σου είπα και πριν. Μην παίζεις Euroliga, μα σε πειράζει. Όχι, μα δεν θέλει. Αυτό ακριβώς. Ανάποδο το λες. Μην παίζεις Α1. Όχι, μην παίζει Euroleague. Δεν είναι ότι τους νοιάζει η Α1. Υπάρχει και αυτή στο μέλλον και αυτή η διάθεση να αποχωρήσουν εντελώς από τα εσωτερικά πρωταθλήματα. Εθνικά πρωταθλήματα και να φτιάξουν μια λίγα όπως την. Και νομίζω θα ήταν και καλύτερο. Θα ήταν και καλύτερο. Αν θέλουν να καταστρέψουν εντελώς τον μπάσκετ όπως το έχουν κάνει σχεδόν. Για λαϊκή κατανάλωση είναι τώρα το. Όχι. Είναι πιο δίκαιο για τις μόδες της ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το καταστρέφουν. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το καταστρέφουν. Τώρα, αν είμαστε αντικειμενικοί Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκός έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Και τους βλέπεις στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή τώρα να δω εγώ το Ολυμπιακός Λαύριο γιατί. Γιατί. Να δεις το Ολυμπιακός Πάο γιατί. Να είδες όμως που. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι, αλλά ο άλλος έχει δύο καρπούζια, έτσι. Ναι. Και το ένα καρπούζι είναι και το σημαντικό. Δηλαδή ο Πάο δεν έχει Champions League. Ναι, άλλο και αυτό. Αυτός ο θεσμός, δηλαδή ο αστείος που είναι και ο Άρης μέσα. Το Champions League είναι σαν τα Θεοφάνεια σε γιορτή. Σε γιορτή. Έτσι, είναι τόσο παραγωνισμένοι. Τόσο. Εγώ νομίζω του Σταυρού είναι. Αυτό ρε, παιδί μου. Ούτε καν Θεοφάνεια. Του Σταυρού, 14 Σεπτεμβρίου. Όχι, ρε, εντάξει. Όπως είπε τώρα και η μεγάλη. Τώρα Μπακογιάννη. Το Άγιο Φως. Έβγαλε ένα post από τον αγιασμό των υδάτων κάπου στην Κομωτινή, αν δεν κάνω λάθος, κάπου τέλος πάντων. Μαρόνια. Ναι. Μαρόνια. Ναι. Και έγραψε, ας πούμε, ήρθε το Άγιο Φως να μας φωτίσει και τέτοια. Μπέρδεψε λίγο τους γιορτές. Σου λέει, εντάξει, σήμερα τα φώτα, Άγιο Φως. Καλή Ανάσταση την. Περιστέρη ήταν, εντάξει. Την ευχήθηκαν οι περισσότεροι. Πολλά ευτράπελα είχαμε και σε αυτές. Νομίζω. Εμένα, βέβαια, τα Θεοφάνεια είναι αγαπημένη μου γιορτή. Όλο χαζά γίνονται. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Γίνανε πραγματάκια και σε αυτά τα Θεοφάνεια. Νομίζω αυτό που κυριάρχησε είναι αυτό που είπε νωρίτερα ο Αποστόλης στο Κιάτο. Πατρίδα του Αλέξη Αλεξανδρή, κανείς δεν το ανέφερε αυτό. Αφισβητούμενη φάση στο Κιάτο. Όπου είχαμε διαμαρτυρία από έναν λουόμενο, πώς να το πούμε, από έναν αγωνιζόμενο, από έναν βουτυχτή του Σταυρού. Υποψήφιο κάτοχο Σταυρού. Ναι, ότι του άρπαξε ένας άλλος συμπολιβητής του. Το Σταυρό και άρχισαν να διαμαρτύρονται και πήγαινε να γίνει και μια μανούρα και να πέσουν και κολοτσουμπουνίδια. Και να ακούγονται και κάτι σταυρίδια να φεύγουν έτσι μέρα που ήταν. Κανονικά. Άντε το Σταυρό σου! Δικός μου είναι! Το τίμησαν εκεί στο Κιάτο στην Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε άκυρο, πώς λέγεται, άκυρη εκκίνηση. Άκυρη σταυροδοσία. Αντί για Σταυρό έφυγε ένα περιστέρι και βουτήξαν όλοι μέσα. Και παραπλανηθήκανε. Ναι, αφήνουν και περιστέρι. Ναι, στην Καλαμάτα ήταν νεκρό το περιστέρι το είδατε αυτό που έπεσε. Άφησε ο παπάς το περιστέρι και έπεσε μπλουμ. Στη Θεσσαλονίκη το περιστέρι έζησε. Έτρεξε ένας λουόμενος να το βγάλει από την τέτοια. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό ότι φτάνουν εκεί, κολυμπάνε τέλος πάντων για να πιάσουν το Σταυρό. Και πιάνουν ένα περιστέρι. Βούτυξε στο Θερμαϊκό καταρχήν, αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι παράνοια να ξέρεις. Ότι... Η χάρη του Θεού όμως είδε. Ναι, χάρη του Θεού, οκ, όταν θα βγάλει κανένα νέρπιτα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
Και τρέχει, μ' αρέσει που τρέχουν όλοι ρε παιδί μου, σε αυτό δεν υπάρχει έπαθλο. Είναι απλά, ας πούμε, να πιάσουμε την ευλογία. Την ευλογία, την ευλογία. Το πιάνει ο πρώτος και ο δεύτερος που ακολουθεί είναι ατσιγά. Και το φέρεται κανονικά που μπιντελικιάζει στη Θεσσαλονίκη που δεν και φεύγει. Ούτε καν πάει να φιλήσει το σταυρό, ας πούμε, που συμμετείχε σε αυτή την όμορφη διαδικασία. Στημένο ήταν, ρε. Κανονικά. Στημένο που ήταν, σε ένα άλλο, σε μια άλλη περιοχή. Κάπου είδαμε την πισίνα. Είχαν και μια πισίνα, κάτι χαρχάλια είχαν ρίξει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν τώρα πισίνα τύπου. Γνωστού που ακριβώς. Στην Ηλιούπολη το ρίξανε μέσα σε πισίνα. Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι πισίνα Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στη Δράμα λες εσύ μάλλον, σε ένα μέρος. Σε μια πισίνα στρόγγυλη φουσκωτή που πλατσουρίζαν όρθιοι ρε παιδί μου για να βρουν το σταυρό δηλαδή. Έτσι. Ένας, ρίξτε το και σε νηπτήρα. Στην Αύπακτο ένας νεαρός βουτυχτής έκλεψε κίνηση, πήγε και βούτυξε από πιο μπροστά για να πιάσει το σταυρό. Έτσι όπως το λες το βουτυχτή, ναι. Σκέφτομαι γνωστό ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά τον Καραγκούνη. Μίλε το ονόματα ρε παιδιά, τώρα δεν θέλουμε να θίξουμε υπολείψεις, αλλά βουτυχτές κατά καιρούς υπήρχαν πάρα πολλοί. Ναι. Πολύ αλλά να σου πω κάτι τώρα, να μην κρυβόμαστε, ένας ήταν ο μάστερ. Έτσι. Και μάλιστα, ίσως αρχίσουμε πλέον και τους σταυρούς να χρησιμοποιούμε βαρούχα μέσα να κάνει ανάλυση. Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ο λουόμενος είναι ξεκάθαρα σε αντικανονική θέση. Στην Αύπακτο ήταν, βούτυξε από πιο από πλεονεκτική θέση, ήταν εκτεθειμένος με αποτέλεσμα να ξαναγίνει νέα ρήψη του σταυρού. Σε αυτή την περίπτωση υπήρχαμε, ας πούμε. Αλλά και έχει δικαιοσύνη, κατάλαβες. Δηλαδή, ξαναγίνεται το μάτς. Η ΕΠΟ Σταυρών αποφάσισε στο πιάτο, δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα! Το βλέπω. Έτοιμος, δεν μας περίμενε εδώ. Δεν ξέρω πού να καταγγείλει κάτι. Ο γιατί... Παφούλιας πήρε τηλέφωνο. Έπαιρνε την προηγούμενη εβδομάδα, τώρα δεν ξέρω. Θα είναι μέσα. Έτσι, έτσι. Σε μια άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, ένας λουόμενος στο παλαιό φάλιρο βούτυξε για να πιάσει το αυρό και βγάλε χραπόδι. Καλό κι αυτό. Όχι, καλό. Καλύτερο, στον Πειραιά. Δεν είχε κάτι. Εντάξει, οκ. Δεν είχε κάτι. Τώρα δεν ξέρω να το συνδυάζει σαν ο πρώτος Πειραιάς και τέτοια. Μαρινάκης Μόραλης. Μαρινάκης Μόραλης, αυτό σκεφτόμουν. Δεν παρακολούθησε να σου πει. Παρίσταν στην διαδικασία. Πάντως δεν είχε κάποιο ευτράπελο. Αυτά εν ολίγης ήταν. Μέχρι και τα παιδιά λέει βούτυξε μέχρι την Κοψονίδου με τα παιδιά τη για να πιάσουν το σταυρό. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Στην Γλυφάδα, βλαγμένη που μένει. Σε ποια περιοχή. Ανέβασε μάλιστα και. Ναι, πρέπει στο να. Instagram, ναι, στο Instagram ναι, βιντεάκι. Δεν μας λέει σε ποια περιοχή. Ο πράκτορας του Instagram. Έτσι πως το αντιλαμβάνομαι, πρέπει να είναι όντως. Να ήξερε Βουγιούκα από Γλυφάδα μεριά. Ναι, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, κάπου εκεί. Και πού θα ήταν, στην Εκάλη θα βουτούσε δηλαδή. Όχι, μήπως ήταν κάπου όλο. Γιατί Κοψονίδο από εδώ δεν είναι, από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι. Λέω, μήπως ήρθε στα. Να περίμενε. Στο Θερμαϊκό. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Η Γλυφάδα, γιατί να είναι πιο καθαρή από το Θερμαϊκό. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι. Τι είναι, μωρέ, Σαρονικό είναι και άσε τώρα τι μας κρύβουν επειδή τους κοροϊδεύουν, α πούμε, εδώ όλες αλήθειες. Θα σε βάλω να βουτήξεις στην Περαία, να ξέρεις. Εντάξει. Και άντε στην Περαία, θα σε βάλω στην Κρίνη, στην Αρετσού. Με όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μέσα βουτήξανε. Και τα έβαλε μέσα κρύο να κοίνα κάνω. Μόνο το μωρό δεν βάλανε. Το κρατούσα και αυτό στην αγκαλιά. Όχι, το πέμπτο. Αυτό που γεννήθηκε πρόσφατα δεν το βάλανε. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, σου λέει να πάρει τη χάρη. Καλημερίζουμε την Έλσα μας που μας στέλνει τις καλημέρες. Καλημέρα, Έλσα. Στην ωραία παρέα. Μας καλημερίζει την καινούργια εβδομάδα. Αυτά και με τις αθλητικές δραστηριότητες στα Θεοφάνεια. Ποιοι πιάσαν το σταυρό. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ακούγατε εκπομπή. Εδώ μας έπαιρνε ένα κουρατέ. Μάλλον την Παρασκευή που το συζητούσαμε. Ναι. Και μόνο εδώ, μόνο στο λόγο, επειδή έχει ακουστεί, το έχω βουτήξει για το σταυρό και ξέρω. Σοβαρά. Εννοείται τι. Καλά. Έτσι. Μόνο εμείς θα έχουμε αυτή την τεχνογνωσία. Στην καλαθόσφαιρα, μιας πως πήγαμε από το μπασκετάκι, πήγαμε στο τέτοιο. Λοιπόν, στο σταυρό. Στο σταυρό που σου κάνω. Τρίκαλα Ρέθυμνο. Ναι. Είναι επειδή 76. Κάναμε το σταυρό μας που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Τρίκαλα Ρέθυμνο, 76-86 στην παράταση. Με το γεγονότο φυσικά να είναι η επιστροφή. Επιτέλους. Ναι, Big Sofo μετά από 2 χρόνια έχει σταματήσει τον μπάσκετ. Πέρυσι ήταν στον Προμηθέα νομίζω, αλλά δεν έπαιξε δεν αγώνα. Έπαιξε. Είχε τον τραυματισμό πρόπερση. Ναι, εμφανίστηκε πρόπερση, ήταν στον ΠΑΟΚ. Ναι. Σοφοκλής έχει γίνει σαν το πικάντο επίσης, έτσι να ξέρετε. Δηλαδή σε κιλά είναι περίπου το ίδιο, σαν ένα μικρό μας. Αυτά τα αστιάκια και εγώ από πρέπει να κάνουμε παρέα μαζί του, γιατί ο άνθρωπος. Φαίνεται ότι ξέρει να τρώει. Ναι, ξέρει να τρώει, ας αφήσει τίποτα για το δίπλα. Πάμε σε κάνα τραπέζι τώρα, φάγε το τραπέζι. Και πρέπει να κεράσουμε βέβαια. The Big Sofa είμαστε βεβαίως. Ναι. Στα Τρίκαλα δεν είναι. Στα Τρίκαλα. Ναι. Τρίκαλα. Κάτι με το σούλια έχει και ωραία. Γυμναστικός Λάρισας Φάρος Λαύριο 80-87. Mm-hmm. Κίμη Κολοσσός 93-89 στην παράταση. Mm-hmm. Πανιόνιος Άρης 81-87.
Προμηθέας ΑΕΚ 69-66 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 78-71 και Παναθηναϊκός Κόρυβος 92-57. Βαθμολογία εντάχει, γιατί οδεύουμε και προς το τέλος. Πρώτος και αίτητος ο Παναθηναϊκός, ναι, με 22. Τίποτα. Έχει κατακτήσει πλέον και μαθηματικά σχεδόν. Την πρώτη θέση. Ναι, σίγουρα. Αν νόμιζα βήχεις. Όχι, όχι, βήχω γιατί τόση ώρα εγώ. Αν νόμιζα, εντάξει ρε παιδί, βήχεις ότι κάτι άλλο μπορεί να συμβεί. Όχι, όχι, ξεκάθαρα. Πρώτος μόνος Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα. Δεύτερη είναι ο Ολυμπιακός μαζί με το Λαύριο με 19 βαθμούς. Mm-hmm. Ακολουθεί ο Προμηθέας με τον ΠΑΟΚ με τους 18 βαθμούς τους. Mm-hmm. Η ΑΕΚ 17, Κολοσσός, Ρέθυμνο, Άρης 16. Γυμναστικός Λάρισας, Φάρος, αυτή η υπέροχη ομάδα. Δεν ξέρουμε πού είναι. Κάθε φορά το, Κίμη, Κόρυβος 15, οι τρεις τους. Τα Τρίκαλα 13. Και ο Πανιώνιος τελευταίος με 12. Μας έχει ο Πλατανιάς του Καλαθόσφαιρα. Καλημέρα στην τελευταία μας γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, λέγομαι Γιάννης Γιώργος και έδωσε μια φωτογραφική στο ελπίδο του κυρίου Κατσαρού να περάσει η ώρα πριν από την αντιπάρου. Θέλετε να επικοινωνήσετε κατά τις 9 η ώρα με το σταθμό. Ναι, η ώρα να πάρω πάλι τηλέφωνο. Ναι, πάρτε τηλέφωνο γιατί εγώ δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω δυστυχώς. Εντάξει. Να είστε καλά, γεια σας. Ένας άνθρωπος σας πήρε τηλέφωνο και ήταν για άλλη εκπομπή. Να σου πω κάτι, ξέρεις, είσαι πάρα πολύ καλός καταρχήν για call center. Κάνω, ναι, θα είσαι τηλεφωνικό κέντρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μην το πάρουμε τώρα τον άνθρωπο, τον ταράξουμε ότι είναι και στον αέρα. Προφανώς δεν μας άκουγε καν. Είμαστε πρώτοι ακροματικότητες, αυτούς που δεν μας ακούνε. Τα λέτε. Αν σας πάρουν και σας ρωτήσουν τι δεν ακούτε, λόγω επειδή θα πείτε. Να δώσουμε τις καλημέρες μας και στο Φίλτα, το Παντελή, ο οποίος μου λέει, μου στέλνει, έχασα το λεωφορείο για τη δουλειά με το να σας ακούω, λέει Απόστολε. Σε ταξί θα πάει το σημερινό μεροκάματο. Καλημέρα από την εργατική τάξη. Καλό, καλό στον προλετάριο τον Παντελή. Μα πώς μπορεί να μας ακούγε να έχασε το λεωφορείο. Θα καθόταν σπίτι και θα γελούσε. Λες, θα σε χτύριζε, τι είναι αυτά πάλι που λένε πρωί-πρωί. Δεν νομίζω, όχι, δεν είναι φανατικός ακροατής, αλλά όποτε είναι. Τις καλημέρες μας, Φίλτα, Παντελή. Δικό σου ακροατή. Δεν πειράζει, φέρνει δουλίτσε στο μαγαζί μα. Κάτι γίνεται. Και δεν είπαμε κιόλα και δεν ολοκληρώσαμε. Τα είπαμε στο ξεκίνημα. Τίποτε δεν είπαμε πάλι για τον Ηρακλή που πέρασε τρένο μέσα από είναι τον δεύτερο. Αγροτικό 0-3 μαζί με Άρη Παλαιοχωρίου. 35 ο Άρης Παλαιοχωρίου, Ηρακλής 34. Αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε χέρι-χέρι. Με το Ρόβα να αφιερώνει μάλιστα και τον γκολ στη Χάιδο που πέτυχε. Ναι. Βεβαίως. Ποιος, ποιος? Ο Ρόβας. Στη Χάιδο. Ο Ρόβας ο δικός μας, Ρόβας. Όχι, άλλος όχι, Ρόβας. Ο δικός μας, Ρόβας. Ο δικός σας. Ο οποίος ήταν μετά και στο μπάσκετ, τον είδα. Τον είδες, να. Ναι. Στη Χάιδο. Ναι, ναι. Το αφιέρωσε στη Χάιδο, ναι, γιατί όχι, ρε παιδί μου. Τι σε παρεξένεψε. Όχι, δεν είπα τίποτα ρε παιδιά. Στον νεύος μου δεν θα έχει. Εσύ ένα γκολ δεν έχεις βάλει να μου αφιερώσεις. Θα βάλω. Τι έχεις κάνει εσύ για μένα. Θα με τον Πατμανίδη για προ. Κλείνουμε. Θα βάλω να... Κάποιον να βρούμε μέσα σου το επόμενο γκολ για Ρόβα στη Βουγιούκα θα το αφιερώσεις. Ναι τώρα. Πρέπει να με πετύχει αρχικά στο γήπεδο για να μου το αφιερώσεις. Στο μπάσκετ. Θα αφιερώσεις το κανάλι. Θέλω να έρθει ο Γκαγκαλούδης να βάλει ένα τρίποδο και να σε κάνει για σένα. Καλημέρα στην γραμμούλα να κλείσουμε και τη σημερινή μας πανδεσία. Καλημέρα. Έλα ρε παιδιά, δεν σας είπα γκόσυπα το μπάσκετ. Γρήγορα, γρήγορα. Αυτό είναι τώρα το καλύτερο λοιπόν, στο τέλος μας το κρατούσες. Άλλος παίκτης του ποδοσφαίρου καθόταν μέσα στο παρκέ και άλλος στα επίσημα. Δηλαδή. Ο Πέλκας ήταν μέσα. Ναι, στο παρκέ. Και ο Βιερίνα στα επίσημα. Μπασκετικός ο Πέλκας. Ναι, ξεκάθαρα μπασκετικός. Γιατί... Είναι όσο το παπούτσι του Χωρσιανίδη. Ο νόμιζα να μας πεις ότι ήταν η Έλληνα Κρεμλίδου στο γήπεδο. Αλλά... Ήτανε παιδιά, ήτανε για αυτού του κοπέλα. Δεν τα λες και στο ποδόσφαιρο ήταν. Εμείς τα ξέρουμε. Αυτού του κοπέλα, παιδιά, επειδή καθόμαστε πολύ κοντά, πολύ ωραία κοπέλα. Τσίλι καφενείο είσαι μέσα στο τσίλι καφενείο. Τι λέμε τώρα, εντάξει. Όλη η πόλη μια παρέα. Όλη η πόλη Έλληνα Κρεμλίδου. Τέλος. Να τη φέρουμε μέρα στο στούντιο. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε τόσο καλά. Με μια φίλη τη ήταν. Με μια φίλη τη ήταν. Εντάξει, έγινε. Σε φιλούμε. Τσάω. Τσάω. Γραμμούλα, γιατί παίρνετε τώρα που κλείνουμε. Καλημέρα. Σα έχω ρεπορτάζ για Πέλκα τώρα που είπατε. Όχι, νάτο εδώ. Για γρήγορα, ένα λεπτό. Ναι. Ήταν με την κοπέλα του στο γήπεδο. Μάλιστα, ωραία. Μην πάει κανείς άλλος αμέσως να το δώσουμε εκεί. Καρφώσου, το φαντάζομαι όμως να είναι καμιά παράνομη. Κάποια στιγμή ναι. Του ζητάνε να, κάποιος φωτογράφος του ζητάει να βγει φωτογραφία με τις cheerleaders. Ναι. Και ρωτάει την κοπέλα του να πάω. Παντοφλάκια. Το είναι φίλος μου, το είναι που ήταν καμπότατα. Σωστός.
Σωστός, δεν κατάλαβα. Δηλαδή να πάει εκεί. Γιατί να πάει. Θα φάει και ένα χαστούκι τώρα. Ναι, παντόφλα, ρε φίλε. Ναι, παντόφλα. Όχι, λε και. Ναι, αυτό ακριβώς. Όχι, όχι, έχει δίκιο. Στο δίνω, στο δίνω. Άμα ήσασταν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, θα πηγαίναμε με τις χούφτες, ας πούμε, στις cheerleaders. Στις cheerleaders τώρα και ναι, καλά. Σε παρακαλώ. Όχι, έχει δίκιο. Εκεί ρωτά, ρε παιδί μου. Και άμα είναι πολύ ελεύθερη η κοπέλα, α πούμε. Έρχεται και αυτή. Έρχεται και αυτή να δει τι θα κάνει. Έρχεται και αυτή για τη φωτογραφία, καλέ. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε όλου για την ακρόαση. Εγώ δεν είπα τι σου είπα χθες στο γήπεδο όμως. Ήταν μια κοπελίτσα μπροστά μας. Ναι. Με ένα κολλάκι. Παρεμπιπτόντως, jailbait από τα πολύ λίγα όμως. Δεν κατάλαβα τίποτα. Jailbait. Jailbait. Είναι το δόλωμα για φυλακή. Τέλος πάντων. Ναι, 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 μην λέτε τέτοια ώρα στον αέρα. Το κατάλαβα μετά, ρε. Μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, είναι μπροστά μας με ένα κολάν. Ναι, ναι. Εξαιρετική. Ναι. Το κολάν όμως διάφανο. Μα στο γήπεδο όλα αυτά. Και φαίνονται δυσόρουχα. Αχ, 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 ναι. Δεν έχω πει καμία κακιά λέξη. Ναι. Και είναι ένας φίλος του Αποστόλη δίπλα μου. Κοίτα, κοίτα, τη λέω, την είδα. Αρχίζει να βλέπετε το ποδόσφαιρο. Και λέω στον Αποστόλη. Στο 2-0 το είδαμε. Εντάξει. Αποστόλη, είδες. Τι. Λέω, μπροστά σου, παιδί μου. Α, ναι, εντάξει, κάτι πήρε το μάτι μου. Εγώ δεν, εγώ μέσα. Κοίτα τώρα που μπορείς, γιατί. Όχι, αυτό σου λέω, εκεί μπορείς να κάνεις και κάφο. Άσε μας τώρα, εδώ ο Άρης φάχτηκε. Που έλεγε ο Μπουγάτσας, εδώ ο Άρης φάχτηκε. Όχι, δεν σφάχτηκε χθες. Χθες ήταν στο 2-0, χαλαρά, άνετα. Αλλά δεν ήταν, ήταν. Τα καλύτερα για το τέλος μου τα κρατάτε. Όλη παρέα κοιτούσε την κοπελίτσα. Κατάλαβα, λοιπόν. Σας φιλούμε, σας εγκαταλείπουμε. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα που ξεκινάει τώρα. Ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10. Τα φιλιά μας. Τσάω.